έβρισε το Υπουργείο του Ποινικού Δικαίου αντιμετωπίζοντας το αρχικό διδακτήριο. Διαβάζω πρώτον την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λειτουργία του Ποινικού Συμβουλίου στο αρχικό διδακτήριο. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας με αριθμό 1η 2019 αποφάσισε και νομοθετεί θετικά για την υπολειτουργία του ΓΕΡΕ στο αρχικό κτίριο. Υπάρχει εισήγηση από το διευθυντή δόκτωρα Σοκράτη Σαββουλίδη, εισήγησή του, η λειτουργία, εισηγούμαστε, τη λειτουργία του ΓΕΡΕ στο αρχικό κτίριο στον οδό Αθηνάς Νέας Μαρμηρό. Και υπάρχει και η βεβαίωση από την Ελκρίτα Λιόντος, υπογράφει ο ίδιος ο Λιόντος πολιτικός μηχανικός και η κυρία Σόφρονα Βασιλική πολιτικός μηχανικός, οι οποίοι λένε ότι ο φέρο οργανισμός του κυρίου πήρε ασφαλής για την λειτουργία του πρώτου ηλικίου αρμηρού. Επί το θέματος, ποιο δημοτικός ήχος θέλει να πάρει τον λόγο. Ερωτήσεις να πούμε. Εισήγηση, ποιος θέλει. Εισήγηση. Ο κύριος Δήμος. Απλώς και μόνο εγώ θεωρώ ότι την ερώτηση την οποία έκανε ο κ. Σανίς και θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Αν πήραμε απόφαση να κλείσουμε και ποιος παίρνει την απόφαση να το ξανανοίξει το σχολείο. Αυτό ήταν ένας προβληματισμός τόσο από εμάς, τόσο από τους δασκάλους, τόσο από τους καθηγητές, από το Σύλλογο Γονέων, τι ακριβώς έχει αυτή τη στιγμή το κτίριο μετά από ένα έγγραφο το οποίο έστειλε η τεχνική υπηρεσία, που δεν με έστειλε μελέτη, ούτε διάβασα ποτέ μελέτη, ούτε μελέτη πήρα τα χέρια μου πριν από 3 μήνες, 4 μήνες, στα χέρια μου, για το θέμα του σχολείου και γίνει κινδύνου μετά που πέσα κάτι τις ομάδες. Αυτό ήταν ένα θέμα που διερεύνησε. Η διερεύνηση έγινε μέσα στο σχολικό, στον οργανισμό σχολικού κτίριου, στο κτίριο του σημερινό. Εκεί μιλήσαμε, έγινε η μελέτη, στατική μελέτη του κτιρίου, έγινε στατική μελέτη του κτιρίου. Και στη συνέχεια αυτό και σε μια παρουσία του μελετητή του κ. Λιόντου που ήρθε εδώ πέρα μπροστά, διασφάλιζε στον κατέρα ότι το κτίριο αυτό μπορεί να είναι λειτουργήσιμο χωρίς να υπάρχουν κίνδυνοι. Από την πλευρά τη δική μας, με τους εργάτες καθαριότητας του Δήμου, τους τεχνίτες που υπάρχουν εκεί πέρα μέσα, όλοι οι σοβάδες που ήταν εκεί πέρα μέσα πέσανε για να μην έχουν κάποιο ατύχημα και θα γίνουν αυτές οι επισκευές οι οποίες μπορεί να έχουμε στη μελέτη. Σε μια επίσκεψη την οποία έκανε και στις πολλές επαφές που κάναμε το Σύλλογο Γονέων κάτω, υπήρχε μια διαβεβαίωση ότι για το διάστημα το οποίο το κτίριο θα είναι, τα παιδιά, θα δώσουν 5 λιόμενες κτίρια, 5, 6, κάπου τόσο νομίζω ήταν, και στο οποίο προχθές την επίσκεψη που κάναμε λέει δεν υπάρχει κανένα από αυτά, θα δώσουν όλα στην Μυτιλίνη. Άρα λοιπόν να μην ελπίζετε ότι αυτή τη στιγμή, αλλά σε ένα άλλο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να βρούμε και να σας στείλουμε πάνω. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό που ξεκαθαρίσαμε με τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, είναι ότι θα κάνουμε μελέτη, θα κάνουμε μια ανάθεση στον κύριο Λιόντο για τη μελέτη για το κόστος του έργου και να γίνουν επισκευές. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο είναι αυτό που μπορεί να γίνει άμεσα και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες να γίνει όλη η συντήρηση και η επισκευή αυτού του κτιρίου. Με τη βεβαίωση την οποία ζητήσαμε να μας στείλει εδώ πέρα μέσα, γράφει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των παιδιών, άρα τα παιδιά πρέπει να ξαναγυρίσουν και να μπουν μέσα. Αυτή είναι η εισήγηση την οποία μπορεί να κάνουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Ποιο δημοτικό σύμβουλο θέλει να τοποθετηθεί ή να ρωτήσει. Ο κύριο Μαμούρα Βασίλη. Μετά ο κύριο Κρανά. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα αυτό ξυμίζει λίγο. Θέλαμε να πάμε από το Δημαρχείο στο Γυμνάσιο και πήγαμε στην Αθήνα και ξαναγυρίσαμε. Ξαναβούμε μέσα στο Λίγκο. Εν πάση περιπτώσει, τέλος καλό, αλλά καλά. Στην δεδομένη τη είχαμε πει στην άλλη συνεδρίαση. Εκείνο που ήθελα να επισημάνω είναι ότι ο χειρισμός αυτού του θέματος νομίζω ότι δεν έγινε σωστά. Μπορεί να με ρωτήσει κανένας, εσύ Βασίλη Μαμούρα, αν είσαι υπεύθυνος, πιθανόν να έκανε και εγώ το ίδιο, να έπεφτα στα ίδια σφάλματα. Δεν λέω ότι ξέρεις κάποιον πρέπει να κρεμάσουν. Απλά θέλω να επισημάνω ότι είναι εμφανές ότι το θέμα πέρα από την ουσία, πέρα από την όποια ουσία έχει, δεν το χειριστήκαν σωστά. Αδυναμίες, δύσκολο να το κατανοήσουμε, δεν μπορούμε να πω όμως. Λοιπόν, πανικός, αν θέλετε, και σε επαναλαμβάνω ότι πιθανόν και εγώ θα χειριζόμουν τον ίδιο τρόπο. Δεν κάνω το Θεό αυτή τη στιγμή, ούτε τον εξειδικευμένο. Μπορεί κάποιες ειδικές γνώσεις να έχω, αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι ο χειρισμός στηρίζεται μόνο, ο θεμάτος στηρίζεται μόνο στις τεχνικές γνώσεις. Θα ήθελα να επισημάνω μόνο ένα θέμα.
Αυτό μάλλον ξεκίνησε πέρυσι τον Γενάρη, που ήρθε η πρώτη ανάθεση μελέτη ότι ξέρετε αυτά με τον κανονισμό δεν είναι σωστά. Εκεί, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να γίνει μια από τότε, μια, αν όχι δημόσια, τουλάχιστον μια συνεννόηση. Για να δούμε τι θα γίνει. Από εκεί ξεκίνησε και από τι παρεξηγήσει ξεκίνησε. Έτυχε να γίνουν και τα γερμίσματα των Σοβάρων. Λοιπόν, μπλέχτηκαν αυτά τα δύο θέματα τα οποία είναι άσχετα μεταξύ του. Άσχετα μεταξύ του και φτάσαμε σε αυτό. Θέλω να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, για την ώρα τέλος καλό, όπως είπα και στην αρχή, όλα καλά. Αλλά να το έχουμε υπόψη μας στη διαχείριση κρίσεων. Εγώ αποδείχθηκε ότι ήμασταν ανέτοιμοι και μάλλον δεν το χειριστήκαμε σωστά. Για να μην πω τίποτα παραπάνω. Δεν το χειριστήκαμε σωστά και ξέφυγε η κατάσταση. Και αυτό ίσως πρέπει να μας γίνει μάθημα για οποιασδήποτε άλλες κρίσεις. Γιατί όταν στέκεσαι ψηλά, το βασικό ενός ηγέτη και μιας ηγετικής ομάδας, δεν κάνω ενός ηγέτη, μιας ηγετικής ομάδος, ενός συμβουλίου, είναι να χειρίζεται κρίση. Άμα δεν μπορεί να χειριστεί κρίση, ξέρετε ό,τι και να κάνει, μειώνεται. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας γίνει μάθηση. Γιατί από κακούς χειρισμούς, αν θέλετε από. Δεν δώσαμε σημασία, δεν το χειριστήκαμε σωστά. Και δεν έπρεπε να φτάσει εδώ. Ήταν τζάμπα κόφος, τζάμπα στενοχώριες και τζάμπα τελεκόρυγες. Και νομίζω ότι σε οποιασδήποτε άλλες κρίσεις δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Ευχαριστώ τον κύριο Μαγούρα. Το λόγο για τον κύριο. Εγώ ερώτηση. Ναι, ναι, ερώτηση. Δεν έχω. Δεν είναι τοποθέτηση. Νομίζω και ο κύριο Χαλάς ερώτησε. Ερώτησε. Εγώ έχω μόνο ερώτηση. Σημαίνει να δεν ήμουν και παρόν. Σε αυτό που έρθει ο κύριος Γιώργος. Εδώ βλέπω δύο έγγραφα του 2011 και το 2014 που μνημονεύει η εισήγηση του κύριου Σαββίδη. Να μας ενημερώσετε τι κάνω. Δύο έγγραφα του Δήμου, τα οποία μνημονεύει ο κύριος Σαββίδη στην εισήγησή του, 2011 και 2014, τα νούμερα. Ναι, ναι. Τι κάνατε τώρα. Τη μιλάμε με όλα τη Σοβάδα. Όλε αυτέ οι υπερκούφιε στην εκείνη τη στιγμή θα χτυπήσουμε να εκτιμήσουμε κατευθείαν τη Σοβάδα. Δηλαδή και εμεί και δεν είναι κανένα δημό. Η υπηρεσία καθαριότητα του Δήμου. Ναι, ναι. Η κοδόνη του Δήμου. Και εμεί αν τη Σοβάδα. Όχι, δεν είναι κανένα. Δεν είναι σοβαρά. Όχι, ακόμα. Θα δει ο κύριο Γκέλο να μα πει με τι πράγματα θα γίνει το βάθο. Η εισήγηση όμω είναι να μπουν τα παιδιά έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Ούτε διαμορφώνει τη στατικότητα του κτηρίου. Το γράφω άλλο στη μέση του κ. Λιώκης. Ναι, αυτό το διαβάζω. Διάβασα έτσι. Άλλο η εισήγησή μου ότι εσείς κρεμίσατε και απομακρύνετε τα μπάζα. Αυτό λέει. Ωραία. Και όπως είναι, σε αυτή την κατάσταση του κτίριου εισηγήστε να πάνε τα παιδιά μέσα. Εισηγείται ο κ. Λιώκης. Ναι. Εισηγείται αυτός. Για τη στατικότητα εισηγείται. Για τη στατικότητα. Ο κ. Λιώκης λέει ότι δεν έχω πρόβλημα στη στατικότητα. Η εισήγηση όμως είναι ότι μέσα τα. Κρεμίσατε, απομακρύνονται τα μπάζα και λέτε να μπουν σήμερα τα παιδιά μέσα. Αυτό δεν λέτε. Να καταλάβω τι. Τι όχι. Οι σοβάδες. Όχι τα μπάζα. Οι επισκευές. Ρε παιδιά, όταν κρεμίσατε τις σοβάδες, δημιουργήσατε την μπάζα. Ναι, τα απομακρύνατε. Τα απομακρύνατε. Και η εισήγηση είναι ότι με κρεμισμένους τους σοβάδες, αφού απομακρύναμε τα μπάζα, να πάνε τα παιδιά μέσα. Αυτό δεν λέτε. Ναι, αλλά αυτό δεν έγινε κάποια επισκευή. Ναι, τώρα πάνε τα παιδιά μέσα. Να καταλάβουμε τι εισηγήσετε δηλαδή. Για να κάνω μετά τοποθέτηση, είναι κάπου που κάνω και εγώ τη σειρά. Προτεραιότητα βέβαια να λύσουμε και το πρόβλημα και όχι να πάμε στο παρελθόν, αλλά πρέπει να δείξουμε στο μέλλον. Ποιο πήρε την απόφαση να κλείσει το σχολείο. Ερώτηση. Να κλείσει και να φύγουν τα παιδιά. Να κλείσει το σχολείο και να φύγουν. Θα πάνε μετά, είπαν, θα πάνε από εδώ. Ποιο πήρε την απόφαση να κλείσει. Ποιο. Αλλά δεν με πειράζει. Διάλογο κάνουμε για να καταλάβουμε δεκατράγματα.
Όταν εμείς ήρθαμε και λάβαμε γνώση σαν Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με το σχολείο, σε αυτό που συμμετείχα, μόνο στον κύριο Λιόντο δεν ήμουν. Αυτό ήταν μετά το σχολείο και κλείσει. Ήρθαμε με δεδομένο ότι τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο και το σχολείο είχε κλείσει. Και επικυρώσαμε μία απόφαση κλεισίματος. Άρα κάποιος πήρε απόφαση να κλείσει. Είχε κλείσει. Είχε κλείσει. Μια απάντηση. Όταν πιάσανε οι σοβάδες, ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή να κρυφτούμε ότι έκαναμε κάτι έγκλημα, αλλά είναι σωστό μέσα στην πλευρά και μέσα σε μια ανησυχία. Νομίζω πολύ σωστά το κοντέψει ο κ. Μαμούρα ότι αυτή η ανησυχία που υπήρξε φεύγοντα ο Βάλεσσα να μην φτάσει μέρα να απαιτήσουμε κάποια αιτήματα, να μην τυπήσει κάποιο παιδί. Σε μια συγκρότηση με το Σύλλογο Γονέων, με του γονεί, είπαμε να κλείσει το σχολείο αυτό το διάστημα μέχρι να ρωτήσουμε να μάθουμε τι ακριβώ συμβαίνει. Αυτό ήταν ο σκοπό μα. Και έμεινε διαβεβαίωση το κλειπ ότι θα μα δώσει και 5-6 κτίρια λιόμενα για να μπορεί η τρίτη τάξη να γίνει μέσα για τι εξετάσει που έχει παρασπαθεί. Μην κάνετε διάλογο. Μην κάνετε διάλογο. Σα παρακαλώ. Μια στιγμή λίγο, μια στιγμή. Η ερώτηση που θα κάνω ο κ. Γατζηγελιάδο, θα πάτε ο κ. Δημαρχό, θέλει να απαντήσει και εσύ. Να κάνετε τοποθέτηση. Να απαντήσει και ο κ. Δημαρχό. Έχει ο κ. Σαββελίτη με την αιτιολογία, αν θυμάμαι καλά το 2015. Λόγω των Σοβάδων και ήρθε εδώ και μας το... Έχει το σχολείο, αυτό αυτό, να το δούμε. Λόγω των Σοβάδων. Αν έχει το σχολείο, να το δούμε στην πορεία. Ωραία. Απλώς θα καταγραφεί. Μπορώ να συνεχίσω ο κ. Σαββελίδης. Ωραία, να συνεχίσω ο κ. Σαββελίδης. Αυτό λέει. Θα πω. Ποιο το έπρεπε. Για μένα είναι θέμα ως ουσία. Υπάρχει μία απόφαση να μεταφερθεί το σχολείο, να μην λειτουργεί σε αυτό το κτίριο. Ακριβώς αυτό. Ρωτάω από ποιον πάρθηκε, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε προ δεδομένης κατάστασης. Το σχολείο δεν ήταν σε λειτουργία στο συγκεκριμένο κτίριο όταν συμμετρίασε, άρα εμβόλυμα. Εξελιχτικά λογικά μπαίνει γιατί πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα να ψηφίσει αυτό. Και δεν ο ίδιος που αποφάσισε τη μη λειτουργία του σχολείου να αποφασίσει και τη λειτουργία. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μπράβο. Αυτό μπορείτε να μας το απαντήσετε, γιατί είναι υποχρεωμένο σήμερα. Θα σας το απαντήσω εγώ. Όταν αυτή τη στιγμή πέσανε κάποιοι σοβάδες και πέσανε μέσα στην αίθουσα των μαθητών, δεν έπεσαν έξω, εγκυμονούσε κάποιους κινδύνους. Άρα το ερώτημα και το σκεπτικό σήμερα ήταν να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε σε ποιο βαθμό αυτή τη στιγμή είναι η επικίνδυνοτητα του σχολείου. Αν αυτή τη στιγμή την απόφαση, την οποία συνεδέσαμε σε όλες τις συσκέψεις που ήταν, οι γονείς, οι καθηγητές, όλοι, να κοιτάξουν και να διερευνήσουμε. Μετά τη διερεύνηση αυτή, πάμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο αναφέρεται σήμερα, ότι πρέπει να πάρουμε μία απόφαση για να λειτουργήσει το σχολείο. Τι ήταν, είναι απαραίτητο να πάρθει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν πήρε απόφαση. Γιατί δεν ήταν να πάρθει απόφαση. Αν δεν πάρθει την απόφαση. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Το σωστό είναι σήμερα να κοιτάξουμε την ασφάλεια των παιδιών. Εντάξει, μπορώ να ο κύριος να αλλάζει τον λόγο. Το ρώτησε τοποθέτηση. Πάμε κάτι στο ίδιο, θα ξεκινήσω ανάποδα με ερώτηση. Δηλαδή η γνωμοδότηση δικιά μας προς τα πού θα είναι τώρα. Ποιος θα πάρει δηλαδή την απόφαση για να ανοίξει το σχολείο. Εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Λέτε, γνωμοδοτεί θετικά ποιο, το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί να γνωμοδοτήσει, έχει τέτοια αρμοδιότητα. Ρωτήθηκε όταν έπεσε. Εν πάση περιπτώσει, το αντιπαράτημα γιατί το έχουν κάνει και οι προλαλήσαντες και κάναν την ίδια ερώτηση, έτσι. Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Εγώ σήμερα ξεπλάγει. Όταν πήρα πρόσκληση για έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να ανοίξει το σχολείο. Και θα σας πω γιατί. Σε προγενέστερο και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και πρωτήτερα, είχα κάνει ερώτηση εκτός υπηρεσίας στον κύριο Δήμαρχο εδώ, σε ποια φάση βρίσκεται και γιατί δεν ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα του Λυκείου. Ο κύριος Δήμαρχος σωστά μου απάντησε ότι περιμένουμε ακόμα και είμαστε στη φάση ότι είχαμε κατέβει κάτω Σύλλογος Γονέων με τον κύριο Δήμαρχο και μια επιτροπή. Και περιμέναμε για κάποια προκατασκευασμένα κτίρια που συζητήσαμε κάτω για να έχουν στεγαστούν τα παιδιά. Από εκεί και πέρα, επειδή πήρε ο κύριος Σαββελίδης την απόφαση και πήγανε τα παιδιά, μοιραστήκανε σε τρία κτίρια,
Λέγαμε μετά, αφού δούμε τι παίρνουμε από τα προκάτ, που λέγαμε θα τα εγκαταστήσουμε εκεί στο ΕΠΑΝ, να μαζέψουμε το κτίριο, το λύκειο, για να μπορεί να λειτουργεί σωστά και από πλευράς καθηγητών και μαθητών, να είναι οργανωμένο, και από εκεί πέρα να δούμε τι θα κάνουμε με το κτίριο. Υπάρχουν, και αυτό δεν αλλάζει, υπάρχει μια στατική επάρκεια, η οποία έγινε πέρυσι και η οποία λέει ότι το κτίριο έχει διάφορα προβλήματα. Έτσι, και ότι έπρεπε να γίνουν κάποιες ενισχύσεις. Επίσης, πολύ σωστά αντέδρασε η τεχνική υπηρεσία και έστειλε το έγγραφο αυτό που μιλάει για ενημέρωση και ενίσχυση σφαίρων του οργανισμού του Γενικού Λυκείου Αλμυρού. Πολύ σωστά έπραξε. Και το οποίο είναι 23 του 18. Έτσι. Έχουμε μετά τα μεθεόρτια. Πέφτουν οι σοβάδες. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια στατική επάρκεια. Το Συμβούλιο παραμένει ακόμα, δεν έχει ενημερωθεί τι μέρη γενέστε και τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά όμως κυκλοφορούν έξω διάφορες φήμες. Το τελευταίο συμβούλιο που έγινε εδώ πέρα, το οποίο ήταν για να πληρώσουμε τις μελέτες αυτές, την επομένη συγκλήθηκε σχολική επιτροπή με πρωτοβουλία προφανώς του Λυκειάρχη και η οποία επιτροπή, στην οποία επιτροπή υπήρχε γράμμα από τους συγκεκριμένους προς τον κύριο Θεοδόρου, από, τους, πώς το λένε, από τον Ιόντο, από αυτή την εταιρεία που έχει κάνει τη στατική επάρκεια και λέει: «Επιθυμούμε να λάβετε υπόψη σας ότι έχουμε επικεντρωθεί στον έλεγχο στατικής επάρκειας των θερότων στοιχείων και όχι των στοιχείων πλήρωσης, όπως σοβάδες, τυχοπληρώσεις κλπ, τα οποία θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για την αποφυγή πιθανών ατυχημάτων των μαθητών. Σε περίπτωση που οι εργασίες ενίσχυσης και αποκατάστασης δεν πραγματοποιηθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, προτείνεται η επαναξιολόγηση της κατάστασης του θέματος οργανισμού του κτηρίου». Πηγαίνοντας κάτω στην Αθήνα και γυρίζοντας, περιμέναμε να στείλει η καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία, οι κτηριακές υποδομές, να στείλουν τον μηχανικό με βάση αυτή την στατική επάρκεια που υπήρχε, να κάνει και την γνωμάτευση η τεχνική υπηρεσία, οι κτηριακές υποδομές. Ήρθε πράγματι ο συνάδελφος μετά τις γιορτές και ενώ περιμέναμε και για να δούμε τι θα κάνουμε και με τα προκάτω που περιμέναμε και ο οποίος, εδώ είναι και ο Σύλλογος Γονέων, όταν μαζευτήκαμε στο Λύκειο εκεί πέρα, είπε ακριβώς ότι αυτή η μελέτη λέει πραγματικά ότι το κτίριο έχει προβλήματα. Η μελέτη του κυρίου Λιόντου, έτσι, η οποία είναι επίσημη και η οποία έχει κατατεθεί. Από εκεί και πέρα, πάμε τώρα. Την επομένη που κάναμε το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, βλέπουμε στην εφημερίδα Ταχυδρόμους και δεν έχει διαψευθεί, που από τότε γράφαν οι εφημερίδες, επιστρέφουν στο σχολείο τους συμμαθητές του Γκέλα Αλμυρού, το δε Δημοτικό Συμβούλιο άγνοια ακόμα, έτσι, καμία ενημέρωση. Αλλά κάποιοι φαίνεται ήταν, λαλούσαν πάρα πολύ και δεν ξέρω τι λέγανε. Λοιπόν, λέει, πριν την επιστροφή θα πρέπει να γίνει έλεγχος του κτηρίου και κάποιες μικρής έκτασης εργασίες σε προβληματικά σημεία επικίνδυνα για τυχόν πτώσεις σοβάδων. Είναι με μια περιπέτεια αυτό που ζούμε, αλλά είμαστε εδώ για να διαχειριζόμαστε και τα δύσκολα, να βρίσκουμε λύσεις και να συνεχίζουμε να λειτουργούμε», σχολίασε ο Διευθυντής του Σχολείου Γιάννης Θεοδόρου. Το χαρτί που έχει στείλει ο Λιόντος στον κύριο Θεοδόρου δεν έλεγε για τους σοβάδες, έλεγε σε περίπτωση που οι εργασίες ενίσχυσης και αποκατάστασης δεν πραγματοποιηθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, προτείνεται η επαναξιολόγηση της κατάστασης του σφαίρου του οργανισμού. Άρα δηλαδή, προς τι αυτή η διασύνδεση. Το χαρτί αυτό είναι 16 πρώτου. 16 πρώτου προς τον Θεοδόρο, τον Λυκειάρχη. Αυτά που γράφει η εφημερίδα είναι 18 πρώτου. Ταχυδρόμους δεν έχουν διαψευστεί, έτσι. Για να ξέρουμε να βλέπουμε τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, μέσα και ας με διαψεύσουν οι παρόντες. Όταν πήγε να μιλήσει η κυρία Δάμ που είχε μείνει πραγματικά και εκεί είχαμε μείνει όλοι στα προκατασκευασμένα κτίρια, ο κύριος Λυκειάρχης τη διάκριση και είπε: «Τελείωσε αυτό το θέμα, τελείωσε, δεν υπάρχει θέμα προκατασκευασμένων. Εξακολουθεί το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει άγνοια. Εμείς έχουμε παραμείνει εκεί». Νομίζω εδώ πέρα είναι και ο Σύλλογος Γονέων που έγινε μέσα στην Σχολική Επιτροπή. Δηλαδή, πώς κάποιοι γνωρίζανε. Επίσης, διαβάζαμε στις εφημερίδες ότι ήρθε εδώ ο Υπουργός και βγαίνανε κάποια δελτία τύπου. Και κάποιοι κάναν κάποιες συγκεντρώσεις και μιλούσαν για το Λύκειο. Βέβαια, οι καθήλυνα αρμόδιοι για το Λύκειο δεν ήταν σε αυτή την επιτροπή, δεν ξέρουμε τι ήταν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ένα ερώτημα που το είχαμε θέσει και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει ιδέα.
Ήρθε υπουργός. Εάν ήρθαν να μιλήσει για τον Λύκειο, έπρεπε να συγκληθεί έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, να είναι θεσμοθετημένο και να έρθουμε εδώ να ενημερωθούμε άπαντες. Πάμε παρακάτω. Ερχόμαστε σήμερα, για να μην μακρηγορήσουμε, και μπαίνουν τα εξής ερωτήματα. Υπάρχει εδώ μια εισήγηση. Επί της ουσίας, αυτά τα χαρτιά, τα κυριότερα χαρτιά που είναι, που περιμέναμε, ο μηχανικός της ΚΤΥΠ είπε ότι σε ένα μήνα θα σας στείλω, και αφού είχε εξηγήσει ότι η στατική επάρκεια δείχνει ότι υπάρχουν προβλήματα, θα στείλω κάποια απάντηση, κάποιο πόρισμα. Και αυτό περιμέναμε όλοι μετά τις γιορτές. Αναφέρεται κάποιο πόρισμα εδώ, το κυριότερο δηλαδή χαρτί. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, η τεχνική υπηρεσία, η οποία είχε στείλει το χαρτί αυτό με βάση τη στατική επάρκεια πολύ σωστά, εδώ αναφέρουν ένα χαρτί, το οποίο το ζήτησα σήμερα, το οποίο το αναφέρεται εδώ πέρα και μιλάτε, λέει η τεχνική υπηρεσία, σωστά πάλι απάντησε, απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες καθαίρεσης σφυρών επιχρησμάτων στο Γενικό Λύκειο Αλμυρού. Καλά λέει. Κατεβήκαν οι ομάδες. Εκεί που ήταν να πέσουν όλους, τους κατεβάσαμε. Και καλά τους κάναμε. Γιατί θα πέφτανε και θα χτυπούσαν κανένα παιδί. Αλλά η ουσία δεν ήταν αυτή. Δεν είναι αυτή. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα. Τι άλλαξε δηλαδή από αυτό, από αυτή όλη την κατάσταση που ανατρέπει και λένε ότι πρέπει να μπουν τα παιδιά μέσα, που κάποιοι το καλλιεργούσανε από τις, επειδή από την εφημερίδα εδώ και από την αυτή, από τις 18 του Ιανουαρίου, και ερχόμαστε σήμερα σε ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για να πούμε ότι αύριο θα πούν τα παιδιά. Και να θέσουμε και το καλό ερώτημα. Ποιος είναι αυτός που θα πάρει σήμερα απόφαση και θα γνωμοδοτήσει αν ένα παιδάκι το οποίο με όλα αυτά που γίνανε αισθάνεται μια ανασφάλεια ή κάποιος γονέας δεν αισθάνεται ασφαλής για να στείλει το παιδί του. Και ποιος και κάποιος καθηγητής δεν αισθάνεται ασφαλής να πάει να κάνει το μάθημά του για να πάρει μια απόφαση σήμερα και να γνωμοδοτήσει θετικά και να πει να μπουν τα παιδιά μέσα από τη στιγμή που δεν έχει γίνει κάποια επιδιόρθωση και δεν έχει γίνει και κάτι. Μπορείτε να μου πείτε ποιος θα είναι αυτός. Δώστε μου μια απάντηση. Δηλαδή, ποιος θα πάρει απόφαση για το δικό μου το παιδί να πάει αύριο μέσα. Για πείτε, κάνατε καμιά επιδιόρθωση εδώ πέρα και το φέρνετε σαν έκτακτο δημοτικό συμβούλιο από τη στιγμή που δεν έχετε κάνει τίποτε. Και εν κατακλείδη, πάτε πάλι να προλάβετε το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά που πήγε σε λάθος αυτό η συζήτηση, διότι ήταν άλλο το θέμα μας, όπως είπε και ο συνάδελφος ο κύριος Τσόκας και εγώ, ότι και κάτσε, για σταθείτε λιγάκι. Ένα κτίριο το οποίο δύο φορές το έχουμε ενισχύσει και ακόμα δεν ξέρουμε και στο κάτω-κάτω τι θα στοιχήσει η αποκατάσταση. Και περιμένουμε όλοι να έρθουν από κάτω για να μαζέψουν για να δουλέψουν σωστά. Πώς λοιπόν το έχετε προξοφλήσει ότι θα πάμε για επιδιόρθωση, όταν εμείς δεν έχουμε πάρει απόφαση και δεν έχουμε πλήρη ενημέρωση και σωστή ενημέρωση. Και τονίζω και πάλι, θα έπρεπε να ξέρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και ο Δήμος ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει χαρτί από δημόσια υπηρεσία, από την ΚΤΥΠ, ουσιαστικά που το περιμέναμε, δεν μπορείτε να πάρετε καμιά απόφαση. Ο μηχανικός ΚΤΥΠ είχε πει εδώ και ας με διαψεύσει ο Σύλλογος των Γονέων. Πού είναι το πόρισμα αυτό που επικαλείστε σήμερα για να έρθει? Χωρίς χαρτί δημόσιας υπηρεσίας, τι είμαστε? Το τι είπε ο Λιώτος τη μία και τι είπε την άλλη, λέει για μια βεβαίωση στατικής επάρκειας που δεν ξέρω πού απευθύνεται. Λέει, δεν θέλω να κρίνω τη μελέτη του. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή και δεν είναι αυτή η ουσία. Εγώ σας θέτω το ερώτημα, ποιος θα πάρει απόφαση να μπει έστω και ένα παιδί και ένας καθηγητής που δεν αισθάνεται έτοιμος για να μπει μέσα. Που αισθάνεται ανασφάλεια. Ποιος θα το κάνει αυτό? Για πείτε μου, έχουμε δικαίωμα εμείς σήμερα σαν Δημοτικό Συμβούλιο όταν δεν έχουν γίνει καμία επισκευή να γνωμοδοτήσουμε? Και στο κάτω-κάτω, συζήτησε ποτέ το Δημοτικό Συμβούλιο? Μπορεί να πάρουμε μια απόφαση και να πούμε ότι θα γίνει κάποιο καινούργιο κτίριο. Γιατί? Και είπε τώρα, μετά από καιρό, απαντάει εκεί που δεν έχει κτίρια. Γιατί? Τι κάναμε εμείς? Το διεκδικήσαμε? Και στο φινάλε, το έχουμε πει κι άλλη φορά. Εάν δεν είχε να μας δώσει κτίρια προκάτω για να συγκεντρωθούμε, να συγκεντρώσουμε τα παιδιά και το Λύκειο, εν τι άσχη περιπτώσει, ας πλήρωνε ο Δήμος, ας πάρουμε και μερικά κτίρια. Πώς το λένε, προκάτω. Δεν έχουμε χρήματα. Για αλλού πώς έχουμε λοιπόν? Άρα λοιπόν δεν έχει αλλάξει τίποτα για να πείτε σήμερα, γνωμοδοτήστε θετικά. Και να δω ποιος θα βάλει το χέρι, ας πούμε, να πει. Να το πει αυτό όταν δεν υπάρχει γνωμάτευση δημόσιας υπηρεσίας. Η τεχνική υπηρεσία δικιά μας τι έστειλε? Ότι καλά θα έρθει και οι ομάδες. Σωστά έκανε.
Άρα το άλλο χαρτί πήγε στείλει, δεν ήταν σωστό. Πολύ σωστό ήταν. Άρα λοιπόν, πώς έρχεσαι σήμερα και το φέρετε θέμα. Με αυτά όλα τα χαρτιά εδώ πέρα που δεν λένε τίποτε επί της ουσίας. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Αυτά. Και επιφυλάσσομαι για να. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω αυτό το θέμα και δεν ξέρω αν είμαστε αρμόδιοι να πάρουμε θέση σήμερα. Κύριε Ζάρα, Δημοτικός Σύμβουλος Εναντής. Δύο λόγια μόνο. Ναι, ο κύριος Σόκας και ο κύριος Παραγιώργος. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ στην ουσία έτσι με αυτό που σας προανέφερε ο κύριος Κρανάς. Εδώ όντως έχουμε ένα θέμα. Εδώ και ένα χρόνο, κλείνουμε χρόνο τώρα δηλαδή. Σε ένα μήνα περίπου κλείνουμε χρόνο. Και δεν υδρώνεται αυτή μας και να φέρουμε εδώ πέρα έγγραφα τα οποία έχουν το 10ο και το Γενάρη του 2019. Απορία άξιο δηλαδή. Στον δοκαμπηλίζουμε νομίζω. Εάν λοιπόν δεν έχουμε έγγραφα, καταρχήν το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, απαρτίζεται από ανθρώπους, δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι είναι άλλος είναι ψαράς, άλλος κτηνοτρόφος, αγρότης, λογιστής, κάτι είναι τέλος πάντων, μηχανικός σήμερα. Μπορούμε λοιπόν να αποφανθούμε εμείς, εάν δεν έχουμε στα χέρια μας συγκεκριμένες βεβαιώσεις από την ΚΤΥΠ, τις κτηριακές υποδομές, το επίσημο όργανο των σχολικών κτηρίων από το Υπουργείο Παιδείας και του κράτους, πώς εμείς θα επιβεβαιώσουμε, θα πούμε ότι ναι, θα μπουν τα παιδιά μέσα. Είπα και την προηγούμενη φορά και να πω ότι βεβαίως αυτοί οι στατικές επάργειες εδώ πραγματικά με ξενίζει, γιατί με πληροφορίες, λέει ο κύριος Λιόντος, από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αλμερού, ότι το κτίριο κατασκευάστηκε μεταξύ 75 και 78. Το 75 μπήκαν μέσα, λειτουργούσε το 75. Και λέει ότι δεν εντοπίστηκαν ρηματώσεις κλπ. Που στη βεβαίωση, ενώ στην αρχική λέει υπάρχουν προβλήματα. Τέλος πάντων, δεν θα κάνω το μηχανικό εγώ. Είπα και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εμείς πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα σχολείο. Αυτή είναι η αποστολή του Δημοτικού Συμβουλίου. Να εξασφαλίσουμε ένα σχολείο, το οποίο σχολείο θα είναι το 2028 και όχι το 2018, ούτε το 1975. Ο κ. Παραγιώργος, ο Δημοτικός Συμβούλος. Κύριε Πρόεδρε, εξαιρώντας τον κύριο Τσανή, ο οποίος απουσίαζε την προηγούμενη φορά από την συνεδρίαση και που ήταν ο κύριος Φιόντος, θα ξεκινήσω και θα πω ότι θλίβομαι. Θλίβομαι γιατί απόψε το Συμβούλιο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, φαίνεται ότι είναι κατώτερο και ότι κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να στηθεί ένα παιχνίδι στις πλάτες παιδιών. Ξεκινώντας από αυτό που είπε ο κύριος Μαμούρας, ότι η ευθύνη προσδιορίζει τον ηγέτη, αλλά και όλους εδώ, δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνουν τόσα ερωτήματα. Έθεσε το ερώτημα ο κύριος Καθηγηριάκος, ποιος έλαβε την απόφαση να κλείσει το σχολείο. Με συγχωρείτε πολύ, επειδή θυμάμαι καλά, παρόλα αυτά ζήτησα να μου φέρουν τα πρακτικά της συνεδρίασης, υπάρχει ομόφωνη απόφαση. Ημερομηνία. Βεβαίως. 11/12/18. Έχει έρθει το αίτημα από τον κύριο Σαβελίδη. Διαβάζω αυτολεξή. Η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το υπαρίθμο 13351 της 11/12/18 έγγραφο της με θέμα παραχώρηση αιτουσών στο Γέλ Αλμυρού μας ζητάει να εγκρίνουμε την παραχώρηση αιτουσών στο Γέλ Αλμυρού και συγκεκριμένα 4 αιτουσών στο πρώτο γυμνάσιο, 3 αιτουσών στο γυμνάσιο Ξινούπολης, 3 αιτουσών στο ΕΠΑΛ Αλμυρού. Να σημειωθεί ότι η ενωτέρω περιγραφόμενη παραχώρηση που θα κάνουμε εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο προς το ΓΕΛ Αλμυρού, το αναφέρει μέσα, θα έχει προσωρινό χαρακτήρα ως τη διευθέτηση των κτηριακών ζητημάτων του ΓΕΛ Αλμυρού. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Αλμυρού με το υπαρήθμιο 8 του 2018 απόφαση της, ακούστε λίγο τι εννοεί. Γνωμοδοτεί θετικά για την προσωρινή στέγαση του Γενικού Λυκείου Αλμυρού λόγω υλοποίησης ελέγχου καταλληλότητας του σχολικού κτηρίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο, που έλαβε υπόψη τα έγγραφα που είναι πολλά, μην σας αναφέρω, αποφασίζει ομόφωνα και θεωρεί τη συνεδρίαση έκτακτη και το θέμα κατεπήγον και παραχωρεί όλα αυτά εδώ, και σημειώνοντας από κάτω βέβαια, ότι είναι εανωτέρω περιγραφόμενη παραχώρηση θα έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα ισχύει ως τη διευθέτηση των κτηριακών ζητημάτων του Γέλλου Αλμυρού.
Να ήταν πιστό. Δεν πήρα από το Δημοτικό Συμβούλιο να το πουλήσει. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως. Το Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε και έκανε αυτή τη συνεδρίαση έχοντας την συγκεκριμένη κατάσταση που, αν μη τι άλλο απόψε, είναι πάρα πολύ γονείς και όχι όπως την προηγούμενη φορά που ήρθε ο κύριος Λιόντος και θα έπρεπε να είναι 200 γονείς εδώ, αλλά ήταν μόνο η κυρία πρόεδρος, η κυρία Μαρή Κατζάμου, γιατί θα ήταν πολύ καλό να ακούσουν από τα χείλη όλων εκείνων που στο τέλος όλοι μας παραδεχτήκαμε ότι ο άνθρωπος είναι ο ειδικός και ο οποίος πήρε και έλυσε τις απορίες μας. Για να θυμίσω λοιπόν τι έχει γίνει, έγινε ό,τι έγινε και έγινε η συνεδρίαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, όπου υπήρξαν διάφορες απόψεις, υπό το πρίσμα κάποιοι άνθρωποι του φόβου, του πανικού, το δικαιολογώ, απόλυτα, φοβούμενοι για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών τους, υπό αυτό το πρίσμα θέλησαν τα παιδιά τους να μην πάνε στο σχολείο. Πολλοί γονείς ζήτησαν ότι κάποιος πρέπει να βάλει μια υπογραφή για το ότι υπάρχει αυτή η στατικότητα στο κτίριο. Και ο κύριος Χατζηκυριάκης ήταν παρόν. Εκείνο το οποίο ψηφίστηκε εκείνη την βραδιά ήταν ότι αφού κατέβει ο Δήμαρχος με όλους εκείνους που θα είχαν την ευθύνη να κατέβουν στην Αθήνα, μέχρι νεοτέρας να δούμε τι θα γίνει. Παρ' όλα αυτά τη Δευτέρα, οι φωνές ανησυχίας για το Θεό, τις δέχομαι, ξαναλέω, τις σέβομαι, ανησυχίες για τα παιδιά, είχαν σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να μην μπουν τη Δευτέρα μέσα στο σχολείο. Όπως και την Τρίτη. Αυτό λοιπόν το οποίο ήρθε εκείνη την ημέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ήρθε με ένα κλειστό σχολείο με κάποια απόφαση που την έφερε από κάποια υπογραφή κάποιου, ήταν μια κατάσταση δεδομένη και έπρεπε να βρεθεί μια λύση που θα εξυπηρετήσει τα παιδιά. Υπό αυτό το πρίσμα συνεδρίασαν και ο Σύλλογος Γονέων και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και εμείς κληθήκαμε να πάρουμε να εγκρίνουμε τη μετεστέγαση του Γενικού Λυκείου στις συγκεκριμένες αίθουσες όπως τις προανέφεραν, μη σας κουράζω. Αυτό λοιπόν που μεσολάβησε από τότε ήταν ότι κλήθηκε ο κύριος Λιόντος σε εκείνη την τεχνική μελέτη του που εδώ μέσα ίσως ο κύριος Μαμούρας και ο κύριος Κρανάς να μπορούν να αξιολογήσουν, εννοείται και η κυρία Δάμου, συγχωρέστε με αν δεν βλέπω κάποιον άλλον ειδικό, ο καθένας από εμάς τη διάβαζε όπως ήθελε, όπως νόμιζε, όπως πίστευε. Και έφτασε η ώρα που ήρθε ο κύριος Λιόντος, αποσαφήνισε τα πράγματα, τα έγγραφα τα οποία έχει υπογράψει δεν είναι ούτε εφευρήματα κάποιου εδώ μέσα, και η παρουσία του και ο λόγος του ήταν σαφής. Και θέλω να πω και κάτι. Φάνηκε ξεκάθαρα, γιατί ανέφεραν κάποιοι γονείς, ωραία, αν ήταν τόσο σωστό το κτίριο, τόσο εντάξει, γιατί πέφτουν οι σοβάδες. Οι σοβάδες δεν αποτελούσαν πρόβλημα στατικότητας ποτέ και δεν λαμβάνονται υπόψη. Το δεύτερο, γιατί αυτό το κτίριο είναι καλό, πρέπει να γίνουν εργασίες επισκευής. Γιατί σύμφωνα με νόμους και διατάξεις, ακόμη και αν αυτό το κτίριο από την ημέρα που φτιάχτηκε μέχρι σήμερα δεν είχε μπει μέσα ένας μαθητής, δεν είχε συμβεί ούτε ένας μικροσεισμός, όχι μεγάλος, δεν είχε υπάρξει παραμικρή φθορά, με τις νέες διατάξεις και τους κανονισμούς που δόξα τω Θεώ αυτή η χώρα έχει και είναι καλούς στο συγκεκριμένο, έπρεπε και όφιλο μελετητής να προτείνει ενισχύσεις στατικής επάρτειας. Την προηγούμενη λοιπόν φορά, που ξαναλέω, ξέρω τον κύριο Τσανή, μια και δεν ήταν, όλοι από εδώ φύγαμε ανακουφισμένοι. Όχι, έτσι, δεν καταλάβα. Τι έδωσε μια ανακουφισμένη. Εντάξει, κύριε Καρνά, θα εξαιρέσω εσά και ίσω και τον κύριο Τσόκα. Η πλειοψηφία λοιπόν. Πώ το φέρνει στο συμπέρασμα. Όποιο ήταν εδώ, το υπάρχει και το βίντεο. Εδώ θέσαμε κάτι. Κύριε Καρνά, δεν σε έλεγε η σύνομα. Δόξα τω Θεώ, είναι καλό που υπάρχουν εδώ οι καλύψεις που μπορούν οι γονείς να μπουν και να δουν αυτή τη συνεδρίαση και θα δουν αν μη τι άλλο τον κύριο Χατζηκυριάκο να σηκώνεται. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ρε παιδιά, γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα. Από εκεί που γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα, φτάσαμε σήμερα να ξαναβάζουμε ερωτήματα. Οι άνθρωποι πίσω μας περιμένουν απαντήσεις. Δεν μιλάω ανεύθυνα, ομιλώ ως γονέας ο οποίος το δικό του παιδί θα πάει μέσα, όπως και του
κ. Χατζηκυριάκου, όλων των ανθρώπων που έχουν τα παιδιά του σήμερα ή που θα πάνε αύριο. Και ναι, γι' αυτό το λόγο και όταν ήρθε εδώ ο προϋπολογισμός, παρότι κάποιοι διατύπωσαν ενστάσεις, ήδη από τότε βάλαμε ένα ποσό της τάξης των 500.000 ευρώ, που ήταν για την επισκευή, ό,τι μας υποδείξει ο κύριος Λιώτης. Και το τελευταίο για να μην σας κουράζω. Ζητήθηκε μετά από παρέμβαση του κυρίου Μαμούρα οι ενισχύσεις που θα γίνουν να μην έχουν να κάνουν μόνο με αυτά τα οποία ο νόμος υποχρεώνει, έτσι ώστε να έχουμε σε καλή κατάσταση ένα κτίριο του τότε, αλλά να γίνουν με ορίζοντα του καινούριου αντισεισμικού κανονισμού, άρα το κτίριο το οποίο θα φτιαχτεί όχι να είναι απλά για τα μάτια του κόσμου ενισχύσεις, αλλά να είναι ουσίες. Μετά από όλα αυτά, ζητώ τουλάχιστον για αυτό το θέμα να πάρουμε και να δώσουμε απαντήσεις σωστές και όχι απλά να διασκορπούμε στον αέρα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Βεβαίως ναι. Με υπευθυνότητα βεβαίως ναι. Την έχω πει. Ιδιάζεστε. Στην ψηφοφορία θα την πούμε. Δεν κράτησα με τη σχή, στην ψηφοφορία θα την πω. Άλλος συνάδελφος εκτός από την ψηφοφορία. Θα ξαναμιλήσω κύριε Χατζηκυριάκου. Θα ξαναμιλήσω κύριε Χατζηκυριάκου. Όχι, ναι. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Δεν μίλησα. Όχι, θα ξαναμιλήσετε. Δεν μίλησα. Δεν μίλησα. Συγγνώμη. Από ό,τι μας έδειξε την προηγούμενη φορά που ήταν εδώ, ο κύριος Λιώτος έχει μια εταιρεία με μεγάλη εμπειρία. Φάνηκαν καταρτισμένοι, δεν είμαστε μηχανικοί, αλλά και εμένα μου κέρδισε την εμπιστοσύνη η εταιρεία. Και εγώ θα είμαι υπέρ της επανειλειτουργίας του κτηρίου του Γενικού Λυκείου. Ο κύριος Καζικυριάδος, εγώ. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι άκουπο ότι το θεωρήσετε σίγουρο του κύριου Καραγέρου να εξερευνήσετε τα ισόψυχά μας και την εσωτερική μας διάθεση και τις απόψεις μας πώς φύγαμε από εδώ ή πώς δεν φύγαμε. Νομίζω πως τοποθετήθηκε, σε πολλά ήταν ορθός, αλλά έπιασε το θέμα που εγώ λέμε. Το θέμα δεν είναι σημερινό μόνο. Κάτι θυμίσω ότι εγώ στο Σύλλογο Μονέλη και Δημόνα, την πρώτη φορά που πήγα, τοποθετήθηκα σαν γονιός. Το έχει σαν δημοτικό σύμβουλο και ήταν πολύ δύσκολη θέση μου. Ό,τι και να πούμε στην αντιπολίτευση και θα ήταν και παρεξηγήσιμο, ότι κακώς κλείνει το σχολείο και εκεί το κλείσει. Και μετά έφυγαν και πήραμε την απόφαση εδώ. Τα σχολεία δεν κλείνουν, το σχολείο δεν έκλεισε με τις εισηγήσεις του συμβουλίου, δεν έκλεισε πολύ πιο μπροστά. Και κανείς δεν λέει πώς έκλεισε και ποιοι το κλείσανε και ποιοι ήταν εκείνοι που συνεδριάσαν στην αρχή και έκλεισε το σχολείο. Τι θέλω να πω, είναι δεδομένο λοιπόν, να πω κάτι, δεν ήμουν από αυτούς που θέλω να εκθέσω, και κακώς, είναι δεδομένο λοιπόν ότι ήταν κάρκιστη διαχείριση της κρίσης στην κυβέρνηση. Αποδείχθηκε η Δημοτική Αρχή στο τέλος της θητείας της και όχι στην αρχή, πως ήταν άπειρη, ότι δεν μπόρεσε να χειριστεί ένα θέμα συγκεκριμένο, προστασίας, πολιτικής προστασίας, αντισυντικότητας και όσον αφορά στα παιδιά μας, προς το τέλος της εκδίας της. Και δεν χειριστήκε σωστά, διότι δεν ισχύουν αυτά που είπε προηγουμένως ο Δήμαρχος, ότι δεν είναι αυταρχικός, δεν αποφασίζει μόνος του και εισέβεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ, στις κρίσεις, κρίνεται αν αυτά είναι σωστά ή όχι. Και σίγουρα. Ήρθε σήμερα έκτακτο ένα θέμα, το οποίο έκτακτο έπρεπε να έρθει στην πρώτη ενημέρωση που πήρε από την εταιρεία Λιώτος και την εισήγηση που έκανε η τεχνική υπηρεσία ένα χρόνο πριν. Και δεν είναι αυτό που λέγεται από τον κύριο Δήμαρχο ότι δεν το πρόσεξα, διότι η συγκεκριμένη πρόταση απευθυνόταν και στην κυρία Σταυραντώνη ως πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και στον κύριο Αντιδήμαρχο τον Γιάννη Μπεκίσμου και στην κυρία Γραμματέα του Δήμου. Κανείς δεν το κατάλαβε, το έγραφε. Κανείς δεν το διάβασε. Κανείς δεν σκέφτηκε να φέρει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο άμεσα τι θα κάνουν τα παιδιά μας. Τώρα το λέτε τα Δημοτικά Συμβούλια. Κανείς δεν παραδέχτηκε, γιατί αν παραδεχόμασταν από την αρχή η
δημοτική αρχή και ο κύριος Δήμος έκανε ένα λάθος, δεν θα είχαμε φτάσει σε αλυσιδωτά λάθη. Το ένα λάθος έρθει να κάνω για να καλυφθεί η συγκεκριμένη λάθος απόφαση να μην δημοσιοποιηθεί το θέμα και να μην. Και λαμβάνοντας υπόψη, μη λαμβάνοντας υπόψη το Δημοτικό Συμβούλιο, να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο για την Κυριακή. Δεν ενημερώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο ποτέ αυτό, όταν έρθει. Και δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα, ούτε με τις ομάδες, ούτε με όλες αυτές τις ιστορίες. Και αν κάποια τις ομάδες, κανείς δεν λέει εδώ πέρα ότι δεν γίνεται σωστή συντήρηση του κτηρίου. Στις ομάδες είναι με τα θύματα της Σχολικής Επιτροπής και η συντήρηση των σχολείων. Ούτε αυτό το λέει κανένας ότι δεν συντηρήσαμε σωστά το σχολείο. Γιατί έχουμε 70-80.000 κάθε χρόνο. Έχει χρήματα ο Δήμος όπως είναι ο Δήμος. Γιατί να μην είναι η συντήρηση του συγκεκριμένου σχολικού κτηρίου που υπήρχε και θέμα στατικότητας και πρότασης για το τι πρέπει να γίνει. Άρα, πήγαμε στην καλύψη με το πρώτο λάθος και κάναμε μια σειρά λάθων, έγινε μια σειρά από λάθη και φτάσαμε εδώ πέρα. Και ερχόμαστε τώρα να κρυφθούμε μεταξύ μας και να πούμε αν πρέπει, δεν πρέπει και να πούμε κάτι παραπάνω. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της στο συγκεκριμένο θέμα. Αν το πιάσουμε από εκεί. Δηλαδή δεν το κατάλαβε ο Δήμος ή δεν το διάβασε. Δεν το διάβασε κανείς από τους άλλους που κοινοποιούνταν. Είναι τρομερό. Το ζήτημα λοιπόν έρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο και σίγουρα θα υπάρχουν και ψυχολογικά ζητήματα. Διότι όταν κλείσει ένα σχολείο, δεν είναι εύκολο και όλοι να πιστούν. Έχει δίκιο ο κ. Χαράς. Κάποιοι θα έχουν ζήτημα. Μετά από όλη αυτή τη φασαρία και μετά από αυτό όλη τη φασαρία που πήγα στην Αθήνα, δεν ξέρω τι πήγα, ήρθαμε από την Αθήνα. Γίνανε και συζητήσεις με παρουσία των καθηγητών. Με παρουσία κάποιων από τους συλλόγους των γονέων και δεν μόνο. Εμείς δεν ήμασταν σε καμία από αυτές. Ούτε για εξωματική αντιπολίτευση. Ήταν άνθρωποι και το βλέπατε που δεν έχουν καμία σχέση με τον Δήμο, καμία σχέση με τον Δήμο, στις συγκεκριμένες συναντήσεις. Όλα γινόταν ανοιχτό. Όλα, τα πάντα. Και ερχόμαστε τώρα να καλύψουμε όλη αυτή τη διαδικασία κάποιος που δεν ξέρουμε. Κύριε Καραγιώργο, δεν είναι σωστά λέτε τα πράγματα. Σε αυτά έχετε να πείτε κάτι. Σε αυτή τη διαχείριση και τη κατάσταση συγκεκριμένη έχουμε να πούμε κάτι. Εγώ ερωτήσει έτσι προηγουμένω και με κατέταξε ως μη όφιλε σε αυτούς. Αυτούς που θέλουν και που δεν θέλουν. Καθώς με κατέταξε. Διότι δεν τοποθετήθηκα και πολύ βιάζεται. Είναι λάθος αυτό που έκανες. Πολύ λάθος. Ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Σε ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα και δεν είναι να διαχωρίσει το συμβούλιο. Έτσι και δεν έχουμε καμία ανάγκη. Σας πληροφορώ κύριε Πρόεδρε από το ακροατήριο. Είμαστε πάρα πολύ γνωστοί όλοι μας. Άμα πούμε μια τάκα παραπάνω και παρακάτω, δεν εντυπωσιάζεται το ακροατήριο γιατί δεν είμαστε στην Αθήνα ή στον Βόλο. Γνωριζόμαστε από την καθημερινότητά μας και από τη συμπεριφορά μας και από τον τρόπο που λειτουργούμε όλοι μας πάρα πολύ καλά όλες από την άλλη. Γιατί όλο αυτό λέγεται εδώ μέσα ότι κάποιοι το κάνουν γι' αυτό. Προηγουμένως δεν το είπα εδώ για το Δήμο, το είπα και τον κύριο Τζανή. Που είχε το λόγο επί μία ώρα για να απελευθερώσει τον εαυτό του, όχι εσάς. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Να σε τελειώσω, από εδώ και πέρα από αυτό που πρέπει να πω. Όχι, όχι, όχι. Όση ώρα. Είναι σοβαρό θέμα και δεν μπορώ να το πείσω όμως. Εντάξει, αυτονόητο είναι. Άλλο θέμα κακής διαχείρισης. Ο κύριος Λιώτος, που τον πληρώσαμε, μου μας έδωσε τη μελέτη. Μέχρι να έρθει εδώ πέρα, θυμάστε πώς ποιος τον κάλεσε. Δηλαδή, η Δημοτική Αρχή δεν είχε καμιά επικοινωνία με τον κύριο Λιώτο. Ρωτάω. Ποιος τον κάλεσε. Ήρθε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπαμε ότι να αναβληθεί γιατί θέλουν και τον κύριο Λιώτο εδώ πέρα. Ο κύριο Λιώτο λοιπόν δεν συζητούσε όχι με εμά μόνο, με τη Δημοτική Αρχή, τη διοίκηση. Να πει όλα αυτά που είπε, ώστε να καθησυχάσει τη διοίκηση και να κατευθυνθεί σε άλλη διεύθυνση. Καμία. Και έπρεπε να έρθει εδώ να πει και κυρίω ο αντιπολίτη ότι τι φέρετε να συζητήσουμε το θέμα, πού είναι ο μελετητή. Και αναβλήθηκε το θέμα για να έρθει ο μελετητή. Ο μελετητή δηλαδή μα έστειλε, μα πέταξε τη μελέτη. Και δεν είχε καμιά επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή. Είναι ζητήματα και ερωτήματα. Και ήρθε όταν τον αναβάλαμε το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου και είπαμε η συζήτηση να αναπτυχθεί παρόλος του κ. Λιώτη. Καλέσαμε τότε. Το ερώτημα, η Δημοτική Αρχή δεν είχε επικοινωνία προφορική μαζί του. Για να έρθει να μας πει πολύ αργά αυτά τα πράγματα και να έχουν τέτοια πορεία όλα αυτά τα παιδιά μας. Δηλαδή, αν ερχόταν τις πρώτες μέρες που έγινε το θέμα και γίνονταν συζήτηση, θα είχαμε την ίδια άποψη.
Γιατί δεν ήρθε, γιατί ήρθε μετά από ένα μήνα. Τι προσπαθούσατε να κάνετε. Σας είπα, το ένα λάθος για να κρύψουμε το λάθος που έγινε πέρσι, συνέχεια κάναμε λάθη. Συνέχεια και ακόμα και σήμερα, με τις εισηγήσεις που κάνατε και προσπαθώντας να πηγάσετε το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ δεν είναι πιασμένο με τις υποθετήσεις σας, για να ρίξετε ευθύνη στην αντιπολίτευση, ενώ θα πρέπει να κρύψετε κανονικά, όχι να ρίξετε ευθύνη στην αντιπολίτευση που δεν φταίει στην κοινωνία. Δικάστε το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι πρέπει εδώ πέρα κάποιοι να καθιστούν. Τι λέγαμε την προηγούμενη φορά και τι λέγουμε τώρα. Ξέρετε τι λέμε τώρα. Ξέρετε τι λέμε τώρα. Ένα ερώτημα έκανα. Ποιο πήρε την απόφαση. Και αποφάσισε, κύριε Πρόεδρε, ξαναλέω και κλείνω αυτό. Η απόφαση του Πλησίμου δεν έγινε με την εισηγήση. Έτσι και δεν γίνεται με εισηγήσει. Έτσι έκλεισε πολύ το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά και φαντάζομαι και εγώ να ακούσω το Δημοτικό Συμβούλιο, να ακούσω και ανθρώπου. Τους καθηγητές και τους γονείς μετά το Δημοτικό Συμβούλιο και να μπορώ να το προσπαθώ και για δεύτερη φορά. Ποιος άλλος δημοτικός έχει να μιλήσει. Κύριε Σανίδη, θα μιλήσει, δεν ξέρω να μιλήσει. Να μιλήσω σε εγώ, σε ερώτηση. Α, ερώτηση. Εγώ για όλους εσείς. Να μην πω σε ερώτηση, κύριε Ρούμπης. Δεν γίνεται. Είναι και ο κόσμος που δεν θα ακούσει κι άλλο. Διαζόμαστε και εδώ σε όλο το σχόλιο. Συγγνώμη, ρώτησε κυρία Αδάμου στο έγγραφο που έδειξα από τον Γιώργο Σαββολίδη. Ο κ. Σαββολίδη και λέει: θέλω να καθαρίσει τη φιερόλη του χρησμάτων στον Ελληνικό Ολυμπιακό Μέρο. Αυτό έγινε μια επίγνωση του Παναγιώτη. Είχαμε πει μια απάντηση από τον Γιώργο με τον γράφο Φόρτ και άλλο από του εξώστε. Χτύπησαν όλους τους σουβάδες, πήρε εγώ δύο φορές, πήγα. Στο σουβάδι δεν μπορούσα να χτύπησα όλη τη μέρα, βέβαια, και ούτε εγώ και κάποιους άλλους φορές, είστε πολύ λίγοι. Και χτύπησαν τους σουβάδες, όποια κομμάτι ήταν σαφρά, τα έριξαν. Οι δύο ύστερες πλευρές δεν έχουν, δεν είναι σπατισμένες, οι μακριές πλευρές έχουν το πρόβλημα. Ό,τι υπήρχε τα έριξαν. Αυτό δηλαδή ταυτόχρονα βέβαια που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλα σαφρά. Με τα χτυπήματα που έκαναν δεν διαπίστωσαν να υπάρχουν άλλα κούφια κομμάτια. Δεν αναγκαστικά όμως έπαθαν. Δεν νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν είναι. Ότι είναι. Εγώ πάω μεθοδικά για να μιλάω. Ένα λειτουργεί το σχολείο. Σαν σχολείο λειτουργεί το σχολείο. Τώρα. Ναι. Δεν μου λέει, δεν λειτουργεί το σχολείο. Το σχολείο λειτουργεί, υπάρχει το σχολείο. Το σχολείο σαν να λειτουργεί το αμέρο, λειτουργεί να πηγαίνει κάτω από εδώ. Άλλο που κάνω. Ένα αξιέτα. Μα τι δεύτερο. Προβλήματα λειτουργίας. Το σχολείο έχει συνδιοικητικό έντυπο. Αυτή τη στιγμή. Έχεις εκπαιδευτικό, κάνω το ώρες. Κάνω την κύριε Θεοδόρο ώρες. Ή γίνονται τα μαθήματα. Τα μαθήματα γίνονται. Το δεύτερο. Παραπάνω από τα μερικά δεδομένα για να κατακτήσουμε σήμερα. Γιατί μας μας ενδιαφέρει πρώτα η κυρία του σχολείου. Η εκπαίδευση των παιδιών. Είναι έτσι, δεν είναι. Ξέρω εγώ, σήμερα είναι λάθος. Σήμερα είναι ευτυχώς. Πάμε στο τρίτο. Εγώ όντως δεν ήμουν άνθρωπος. Άρα δεν έχω άνθρωπος στην πάρα. Σήμερα ξέρω πράγμα. Και να διαβάζω τα χαρτιά. Το ένα χαρτί λέει, τον κύριο Γιώργο, αν το ερμηνεύω σωστά, γιατί αντικειμενικά για να καταλήξει μια απόφαση πρέπει να τα ερμηνεύσει. Δεν μπορεί μόνο με ορολογίες, ας πούμε, επιστημονικές, ούτε για να καταλήξω σε μια απόφαση πρέπει να είναι τέτοια καλά μηχανικός, δεν πρέπει να είναι ψαράς ή να είναι κτηνοτρόπος ή να είναι μαθηματικός. Μπορώ να καταλήξω και με μια λογική. Το πρώτο θα λέει ότι δεν έχει στατική επαρκή πρόβλημα. Τον κύριο Γιώργο. Λέει όμως ότι έχει πρόβλημα. Ποιο δεν είναι το πρώτο αυτό.
Αυτό εδώ και βέβαια σου λέει. Η σωστή μελέτη είναι στα κεφάλια που λέει ότι υπάρχουν προβλήματα. Ναι, ρε, ναι, αυτό σου τελευταίο. Αν το κάνει στο αφόδι, άρα σήμερα αλλά αύριο, θα το τελευταίο. Αυτό κάνει μια βεβαίωση μετά από μελέτη και λέει δεν υπάρχει. Και μάλιστα καταλήγει ότι κρίνεται ασφαλής για την λειτουργία του κοσμοκίου. Λέει όμως ότι υπάρχουν προβλήματα στα κουβάρια, στα επιχρήσματα κτλ. Λέει δεν ασχολείται με αυτά στο χαρτιό. Λέει για τη στατική επάρκεια του Ελλάδου. Τώρα βέβαια από τα παράδειγμα που υπάρχουν με τον Μαθαίρι, τη διάρκεια στους εξώστες και στον κλιμακό στάση. Κατά τη γνώμη μου ακόμα και στην βεβαίωση. Άρα το ένα χαρτί είναι αυτό. Το δεύτερο χαρτί λέει, άρα δύο χαρτιά λέει, ότι στη γραμμή του οικοδόμους, γι' αυτό λένε τα χαρτιά, γκρεμίσαν σοβάρες και πετάξαν τα μπάζα. Δεν βεβαιώνει κανένα χαρτί ότι δεν υπάρχουν άλλες σοβάρες και γίνεται. Ή ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα, δεν υπάρχει τέτοιο χαρτί. Ταυτόχρονα, εδώ υπάρχει μια υπογραφή μηχανικού του κυρίου Γιώργου και κάποιες άλλες, η οποία πιθανόν έχει επαγγελματική σχέση με τον κύριο Γιώργο. Πού απευθύνει, είναι απαρούσα, εδώ είναι απαρούσα. Ναι, ανεξάρτητα από αυτό, έχει επαγγελματική σχέση με τον κύριο Γιώργο. Δεν υπάρχει χαρτί δημόσιας υπηρεσίας. Έτσι. Αυτά είναι δεδομένα. Τα χαρτιά άλλα είναι αυτά. Έχουμε ένα σχολείο λοιπόν πολύ το κύριο. Ένα δεδομένο. Δεύτερον, έχουμε σχολείο που έχει διοικητικά προβλήματα στη λειτουργία, αλλά όχι εκπαιδευτικά τα παραδείγματα του κοινού. Έχουμε ένα χαρτί το οποίο ανατρέπει τουλάχιστον το πρώτο δημοτικό συμβούλιο των Λαγότη. Μα λέει ότι εδώ υπάρχει στατική επάρκεια για να στεγαστεί το πρώτο λύκειο Αλμυρού. Χρειάζονται επισκευές, υπάρχουν προβλήματα λέει το χαρτί. Και έχουμε άλλα δύο χαρτιά με τεχνική υπηρεσία τα οποία δεν λένε ότι έγιναν επισκευές. Δηλαδή, ότι γκρεμίσανε σου βάλεις και πετάξανε τα βάζα. Μα είναι αλήθεια. Μα δεν είπα ποτέ να είναι. Άρα λέει το προφανές. Το προφανή. Αυτά είναι προφανή που οδηγούν όμως. Με βάση αυτά τα προφανή να αποφασίσουν. Κύριε Τσαρκάκη. Εμένα θα μου επιτρέψει να πω πάρα πολύ. Σκέφτοντας, βάζοντας πρώτα και κυρία την εκπαίδευση των παιδιών και την ασφάλειά τους, να έχουν πάρα πολλές αμφιβολίες. Αν αυτό το θέμα είναι όριμο, να αποφασίσετε σήμερα και αν το πρέπει να πούμε έτσι στα παιδιά του σε αυτό το σχολείο. Ή αν πρέπει ευελοχώς να γίνουν οι επισκευές και τα παιδιά να μπορούν μετά από ένα μισή τη στιγμή που δεν χάνεται ούτε μία ώρα τη διδασκαλία σήμερα. Το αν οι καθηγητές έχουν διοικητικό πρόβλημα, ας δουλέψουν και παραπάνω να δουλήσουν. Αυτή είναι η γνώμη. Αυτή δεν ήταν ερώτηση, είναι τοποθέτηση. Εννοεί! Έχει τοποθέτηση. Κύριε Γκρανά, θα μιλήσω και άλλοι να μιλήσω. Είναι ο κύριος Κυπριάδης, θα μιλήσω και άλλοι να μιλήσω. Θα ξαναμιλήσουμε. Θα ξαναμιλήσουμε. Για δευτερομιλία. Γιατί ο κύριος Τσαρίς είπε ερώτηση, έκανε υποθέτηση. Όχι, δεν είπε ερώτηση. Αποδέχτησε. Ερώτηση έκανε πριν. Όχι, για να βοηθήσω τώρα. Να βοηθήσω τώρα. Βοηθάς, τότε μπερδέψεις. Ο κύριος Θεοδόρος θα κάνει υποθέτηση. Η ερώτηση τι θέλει. Δύο λόγια θα πω. Δύο λόγια, κύριε Θεοδόρος. Αγαπητοί δημοτικοί άρχοντες, θα ήθελα να σας πω ενωμένοι εδώ να βοηθήσετε τη λειτουργία του σχολείου μας την όσο το δυνατόν καλύτερη και ομαλότερη λειτουργία της. Έτσι, ήταν τότε και με το κλίμα που διαμορφώθηκε, άκουσα και από τον κύριο Καναγιώργο με αυτή τη σειρά που έγιναν, νομίζω σωστά, βέβαια έγιναν και κάποιες παρατηρήσεις εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει με το υπάρχον, με το κλίμα που υπήρχε, δόθηκε μια προσωρινή λύση. Μεταστεγάστηκαν γιατί υπήρχε αυτό ο φόβο και όλα αυτά. Και κάνω έκκληση τώρα μετά τα καινούργια δεδομένα να βοηθήσετε για την ομαλή και κανονική λειτουργία του σχολείου μας. Του μεγάλου του σχολείου, όπου το παιδί μου, το παιδί σας, τα ανήψια σας, τα εγγόνια σας. Και όπου βέβαια και εμείς εργαζόμενοι, οι οποίοι βέβαια σαφώς και μας ενδιαφέρει η ασφάλεια να λειτουργούμε σαν ένα κτίριο ασφαλές και το οποίο έτσι να πληρεί αυτά που θέλουμε. Έτσι. Έκλεισε λοιπόν να λειτουργήσει γιατί στο ερώτημα που είναι εδώ ο κ. Σανής, σαφώς και είναι προσωρινή λύση και δεν λειτουργεί, λειτουργεί μετά από πολλά πολλά προβλήματα σχεδόν ένα καθηγητή να πηγαίνει στην Εξιμόπολη και την άλλη ώρα να έχει στο ΕΠΑΝ.
Σκεφτείτε ένα διευθυντή να είναι σε 4 κτίρια. Τα γραφεία είναι στο Λύκειο, είναι στο πρώτο γυμνάσιο τάξης, στην Εψιδόπουλη και στο ΕΦΑ. Έτσι. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, το καταλαβαίνετε. Έκτηση λοιπόν να αποφασίσετε για την όσο δυνατόν πιο μεγάλη λειτουργία του σχολείου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Θεοδόρο. Αν θα μιλήσει η κυρία Τζάμου ή κάποιο γονέα, που να μιλήσει η κυρία Τζάμου. Η κυρία Τζάμου. Πάτε στο μικρόφωνο. Νομίζω περισσότερο από όλους προβληματιστήκαμε εμείς αγωνείς. Πανεπιβληθήκαμε, αν θέλετε, όταν διαβάσαμε την μελέτη. Στην αρχή πέφτονται στις σοφάδες. Δεν ήταν αυτό το μείζον θέμα, να είναι μια επικοινωνότητα, μπορούσε να χτυπήσει τα παιδιά. Αλλά όταν ήρθε στην επιφάνεια το έγγραφο του κ. Λιώτη και είδαμε ότι είχε πρόβλημα ουσιαστικό το σχολείο, έτσι όπως διαβάσαμε τη μελέτη, πανεπιβληθήκαμε και ανησυχήσαμε. Αυτή τη στιγμή είναι όντως δύσκολη κατάσταση με τη λειτουργία. Εφόσον υπάρχει αυτή η διαβεβαίωση ότι λειτουργικά, γιατί φοβόμασταν για τα μπαλκόνια, φοβόμασταν πολλά, υπήρχε αυτό το θέμα. Εφόσον υπάρχει η διαβεβαίωση ότι μπορούμε να βγούμε, νομίζω ότι και για περίπτωση σεισμού κανείς αυτό δεν το υπογράφει. Ο κ. Πλέοντος είπε ότι αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί, όπως και για τα σπίτια μας. Δεν θέλουμε να φυσικαστούμε, βέβαια. Θέλουμε να γίνει ανάθεση, γιατί εγώ νόμιζα ότι ήδη έχει γίνει στο να εκπονήσει τη μελέτη. Έχει γίνει ανάθεση. Δεν νομίζω. Για τη μελέτη της στατική. Όχι τη μελέτη της στατική, για τη μελέτη της συνεισκευής. Δεν έχει γίνει ανάθεση. Εγώ ήμουν πλησμένη ότι είχε προχωρήσει αυτό. Το χρονοδιάγραμμα είναι πάρα πολύ στενό. Και εγώ δεν νομίζω ότι θα προλάβουμε μέχρι το καλοκαίρι να είμαστε έτοιμοι για τις επισκευές. Και θα χρονίσει πάλι. Δηλαδή, νομίζω ότι το βασικό μέλημα όλων πρέπει να είναι αυτό. Να γίνει ανάθεση για να γίνει το καλοκαίρι. Βεβαίως. Να προλάβουμε τις ημερομηνίες. Δεδομένου ότι έχουμε και εκλογές μπροστά. Θα σταματήσουν οι υπηρεσίες να λειτουργούν. Και από ό,τι μας είχαν πει ότι αν πάρει κανονικά τα χρονοδιαγράμματα, θέλουμε ένα χρόνο για να γίνει η ανάθεση του έργου. Εκτός αν υπάρξουν κάποιοι άλλοι τρόποι να τα παρουσιάσουμε αυτά. Δεν ξέρω τι θα βγάλει η μελέτη του κ. Λιώτη για τις επισκευές. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το κόστος, δεν ξέρουμε τίποτα. Μπορεί αύριο να ξαναβρεθούμε μετά από ένα μήνα και όλα αυτά που λέμε σήμερα να ανατραπούν και να μιλάμε με καινούργια δεδομένα. Αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με αυτά που μας διαβεβαιώνουν και εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε, πιστεύω ότι θα πρέπει τα παιδιά να επιστρέψουν γιατί είναι πραγματικά δύσκολο. Ο κ. Τζανής είπε ότι γίνονται τα μαθήματα. Ναι, υπάρχουν όμως πραγματικά προβλήματα και τα παιδιά έχουν διαλυθεί, έχουν χάσει τις παρέες τους, νιώθουν απομονωμένα στο κοινωνικό περιβάλλον. Εντάξει, θα μου πείτε ψηλά γράμματα. Δεν είναι ψηλά γράμματα νομίζω και αυτά. Και έχουμε μπροστά μας και τις Πανελλήνιες, που το σχολείο είναι εξεταστικό κέντρο και πρέπει να το δούμε και αυτό το θέμα. Και είπαμε να, και με φόβο καρδιάς εγώ το λέω, ότι ας λειτουργήσει αυτούς τους μήνες στο σχολείο να τελειώσει, αλλά να είμαστε έτοιμοι όμως τον Ιούλιο να μπουν τα συνεργεία μέσα. Αυτό μπορούμε να το παλέψουμε. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι το μέλημα όλων μας. Ευχαριστούμε κυρία Τζάνη. Άλλος η κυρία Νανά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Σαν γονέας δεν θα επικαλεστώ την ιδιότητά μου του αντιπροέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κοινωνιών. Συμφωνώ με όλα όσα άκουσα, διαφωνώ με όλα όσα άκουσα. Καταρχήν να αποκαταστήσω κάτι. Ο Σύλλογος Γονέων και Κοινωνιών στην Γενική Συνέλευση που έκανε δεν ψήφισε να σταματήσει το σχολείο να λειτουργεί. Μα φύγουν από το σχολείο. Ψηφίστηκε η λειτουργία του σχολείου. Δεν ψηφίσαμε οι γονείς ποτέ την εκκλήρωση του κτηρίου. Έτσι, ένα αυτό. Δεύτερον, έχω μία απορία την οποία δεν μπόρεσα να λύσω από εδώ και από εκεί. Οι υποδείξεις του κυρίου Γιώργου. Θέλετε με το πρώτο έγγραφο, θέλετε με το δεύτερο, θέλετε με το τρίτο. Καθιστούν το κτίριο ικανό για να περάσει στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, από εκεί που ξεκινήσαμε. Το κτίριο όπως είναι σήμερα μπορεί να περάσει.
Όταν δεν έπρεπε να περάσει. Να περάσει τις προϋποθέσεις που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να γίνει η ενεργειακή αναβάθμιση. Δεν έχει σχέση. Δηλαδή, γιατί από εκεί. Ένα λεπτάκι. Ξεκινήσαμε να εντάξουμε το κτίριο στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και προαπαιτούμενο έγγραφο ήταν στα δική του υπάρχεια. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Ή ο προσυσμικός έλεγχο. Αυτό. Εν πάση περιπτώσει, βρεθήκανε κάποιες ανεπάρκειες στο κτίριο. Είναι τόσο σοβαρές που το κτίριο το θέτουν εκτός του προγράμματος. Αυτά τα προβλήματα που επισημανθήκαν είναι τόσο σοβαρά για να ρισκάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματά της, ότι το κτίριο πρέπει να τα πάρει τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αναβαθμιστεί ενεργειακά. Εν πάση περιπτώσει, αφού καλυφθώ σε αυτή μου την απορία του μηχανικού του ψαρά, του ΑΔΑΗ, επί του παρόντος, του ΑΔΑΟΣ, με συγχωρείτε. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσω και να πω, να γυρίσουν τα παιδιά μας. Ο κύριος Λιώτος δεν είναι αστυχαίος μηχανικός. Δεν τον αμφισβητεί κανείς. Εμένα άλλο με φοβίζει. Γιατί κανένας μηχανικός του δημοσίου δεν υπογράφει. Κύριε, ασκώ ελεύθερο επάγγελμα. Δεν μπορώ εγώ με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία να υποδείξω στον δημόσιο λειτουργό πώς θα λειτουργήσει. Εμένα αυτό με προβληματίζει. Δέχομαι τον κύριο Λιώτο γιατί έχω ιδία ανάποψη. Όμως γιατί δεν μπαίνει υπογραφή μηχανικού του δημοσίου. Είτε αυτό λέγεται ΦΥΠ, είτε λέγεται τεχνική υπηρεσία δικιά μας, είτε δεν ξέρω ποιος άλλος είναι υπεύθυνος. Αυτά. Κύριε Πρόεδρε. Όχι, μια διευκρίνηση, γιατί νομίζω παίρνετε λάθος δρόμο τώρα εδώ, όχι για όλο, για ένα σημείο. Θα μείνει και θα μείνει ανερμήνευτη. Αν θέλετε, σας είπα ότι υπάρχει ένα σημείο που χρειάζεται διευκρίνηση. Θέλω να πω ότι δεν έχει καμία σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Η ενεργειακή αναβάθμιση προϋποθέτει άδεια, η άδεια προϋποθέτει νομιμοποίηση, η νομιμοποίηση απαιτεί στατική επάρκεια. Άρα, με το να κάνεις νομιμοποίηση, ανεξάρτητα από την στατική επάρκεια, μπορείς το κτίριο να το εντάξεις στην ενεργειακή αναβάθμιση γιατί θα έχει άδεια. Άρα, αυτό ας το βγάλουμε από την εξίσωση, δεν έχει νόημα να το συζητάμε. Το βασικό, να επικεντρωθούμε σε αυτό. Να διευκρινίσω κάτι. Πήραμε άδεια δημοκράτησης για την ενεργειακή αναβάθμιση του υπουργείου περιβάλλοντος και το δύο κτίρια. Απλώς για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους, δεν προλάβαμε να δημοκρατιστεί το έργο. Έκλεισε δημοκράτηση το έργο. Σταμάτησε το πρόγραμμα το παλιό, σταμάτησε το παλιό και το καινούργιο απαιτεί άδεια. Το παλιό δεν απαιτούσε. Το παλιό δεν απαιτούσε. Απαιτεί το καινούργιο, δυστυχώς. Κακός βέβαια. Ο κύριος είστε καθηγητής. Ο κύριος καθηγητής. Μέσα στα Χριστούγεννα εμφανίστηκαν οι κύριοι της χτύπη. Κυρία Υπουργό, το σχολείο και ο κύριος Δήμαρχος κλπ. Και δήλωσε σαφώς ο κύριος προϊστάμενος της εκπαίδευσης και δήλωσε ότι δεν είναι ευθύνη της ΚΙΚ, της ΚΙΚ, συγγνώμη, να υπογράψει για ένα κτίριο αν αυτό είναι κατάλληλο ή ακατάλληλο ή επισκευάσιμο ή ό,τι άλλο. Δεν υπογράφει δηλαδή σε κανένα κτίριο και δεν είναι ευθύνη της δήλωση. Το ερώτημα είναι το εξής δηλαδή. Θα πρέπει να στοχεύσουμε και να δούμε τι. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι υπεύθυνοι που θα μας σιγουρέψουν, θα μας βεβαιώσουν. Υπάρχει μια πρόταση. Δηλαδή, αν δεν, ο κύριος Λιώτος, δηλαδή, σαν η επιθυμητή ιδιώτηση, το θεωρούμε δηλαδή μη ικανό για κάποιους λόγους, να υποδειχθεί ποιοι είναι αυτοί οι μηχανικοί, ποιος δημόσιος φορέας είναι αυτός, είναι αρμόδιος και χρειάζεται και απαιτείται, αν απαιτείται φυσικά το μιλάω, να υπογράψει για να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι υπεύθυνο να υπογράψει, όπως υπόθηκε ίσως, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω εδώ, να υποθεί ποιοι είναι υπεύθυνοι. Εμείς δεν θα είναι εδώ πέρα για να δούμε. Αν λοιπόν το κτίριο είναι κατάλληλο ή ακατάλληλο, να βεβαιωθεί για να μπορεί να ανοίξει νόμιμα και νομότητα. Αυτό. Πρέπει δηλαδή να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένα σημεία. Ποιοι είναι υπεύθυνοι και αν χρειάζεται ο τάδε να υπογράψει και αν δεν χρειάζεται. Αν απαιτείται ή όχι. Να κάνω μια διευκρίνηση εδώ, επειδή είναι ο Μιχαλόγος ο
Όταν υπάρχουν φωτογραφία από δύο μηχανικούς ενός πετρελαίου και ένας Πάτρας, διαβούστε, αυτό το έγγραφο είναι επίσημο. Δεν υπογράφει μηχανικός ούτε να υπάρχει τη τηλεπογραφή. Τι λέτε, ρε παιδιά, τι λέτε. Αφού είσαι τελειώσει την εξαρτησία τώρα. Σοβαρό λόγο. Όταν υπογράφει μηχανικός και λέει Λιώτος, αρχός Μητρός, αγαπητό 207, κωδικός του Μετσοβίου και βασιλική σόφρονα, παντού πατρών υπογραφές, το χαρτί είναι επίσημο. Διότι είναι υπογραφή μηχανικού. Αυτή η υπογραφή που βλέπετε είναι υπογραφή που παίρνουν μηχανικοί για να ασκήσουν το επάγγελμά του. Σας το λέω σαν μηχανολόγο. Αυτό εγώ δεν το γνωρίζω. Σας το λέω εγώ σαν μηχανολόγο. Αυτό είναι υπογραφή. Γιατί μας το λες σαν μηχανολόγος. Σαν μηχανολόγος για την υπογραφή. Εγώ συμφωνώ ότι είσαι μηχανολόγος. Δεν το απευθύνεται αυτό το έγγραφο. Πού απευθύνεται. Το είπα και εγώ, όχι στην ερώτηση. Πού απευθύνεται, σε ποιον. Η παρούσα βεβαίω χορηγείται για την υπουργεία του πρώτου ηλικίου. Σε ποιον απευθύνεται. Σε ποιον απευθύνεται. Να συνεχίσω λίγο. Σε ποιον απευθύνεται. Να συνεχίσω. Θα πω κάτι στη συνέχεια. Αν λοιπόν δεν είναι ικανό αυτό να πει να αποδείξει και νομότυπα δηλαδή την καλή κατάσταση του κτηρίου για να πούνε παιδιά μέσα τέλο πάντων. Να υποδειχθεί σε εμάς, γιατί εμείς περιμένουμε να φανεί αυτό το αν μπορούμε να πούμε μέσα. Να ξέρουμε τι συμβαίνει και πώς θα λειτουργήσουμε. Δεν μπορούμε να μένουμε ένα ή. Θα πρέπει να αποφασιστεί λοιπόν. Να πούμε μέσα. Όχι. Αν πούμε μέσα, θα υπολογίσουμε παρακαλώ καταστάσει. Γι' αυτό γίνεται σε εργασία. Άρα λοιπόν, ή το ένα ή το άλλο, οποιαδήποτε απόφαση, ή αν ληφθεί ή όχι, θα πρέπει να δρομολογήσουμε και τη συνέχεια. Σα ευχαριστώ. Κύριε Μονική Σύμφωνα, θέλω να δημιουργήσω το θέμα. Κύριος Πανάς. Και κύριος Παραγιώτης. Και μετά κάποιος είναι κύριος ξεκίνησα την ομιλία μου και είπα γνωμοδότηση σε ποιους. Και περιμένω μια απάντηση. Δηλαδή, αύριο πείτε ότι πήρατε μια απόφαση, γιατί εγώ δεν το ψηφίζω, νομοδοτικά ότι τα παιδιά μπορούν να μπουν μέσα. Μπορεί ο κύριος Μικιάρης αύριο το πρωί, εάν κάποια παιδιά δεν μπουν μέσα, να τα βάλει απουσίες ή να πάρει αυτή την εντολή να πάει να τα πει περάστε μέσα με το έτσι θέλω. Ερώτημα. Και απαντήστε μου. Δεύτερο. Επιμένουμε από την αρχή και λέμε η καθήλυνα αρμόδια που είναι η ΚΤΥΠ και περιμέναμε όταν ήρθε ο μηχανικός εδώ, είπε τις σχετικές αυτές και αυτό το επίσημο έγγραφο που υπάρχει είναι η πρώτη στατική επάρκεια και το δεύτερο, η πολύ σωστά έπραξε η τεχνική υπηρεσία, αυτά είναι τα πλέον επίσημα χαρτιά, διότι τα υπόλοιπα από εκεί και πέρα, τη μία έστεινα ή αλλιώς και να μην ξέρουμε πού απευθύνονται, είναι άλλο πράγμα. Εάν το θέλετε λοιπόν, για να απαντήσω και στο φίλο μου τον Άρη τον Καραγιώργο, ότι εγώ μετά από το προηγούμενο εκείνο συμβούλιο, εγώ δεν αισθάνθηκα καθόλου σίγουρος. Γιατί είχα βάλει και κάποια ερωτήματα ελέγχων που δεν είχαν γίνει. Είχα πάρει κάποιες απαντήσεις. Αλλά αυτό δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι επί του παρόντος. Γιατί καμία δημόσια υπηρεσία, η καθήλυνα αρμόδια που είναι η ΚΤΥΠ, δεν υπογράφει να πούν τα παιδιά μέσα. Δεύτερο, γιατί βάλαμε σε αυτό το δίλημα και σε αυτό το τρυπάκι τους γονείς που τους βλέπω και αγωνιούν και παιδεύονται και τους καθηγητές το ίδιο να δώσουν αυτή άκρη και να καταλάβουν αν πρέπει να πούν και όχι. Γιατί τους πετάξαμε αυτό το μπαλάκι. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία και σε ένα δήμο σωστό, ο Δήμος και η πολιτεία εξασφαλίζει τη σιγουριά των κτηρίων για να αισθάνονται και οι μαθητές και οι εργαζόμενοι σίγουροι όταν μπαίνουν μέσα. Δεν έπρεπε να υπάρχει αυτό το δίλημα σήμερα στους γονείς. Και δεν μπορεί κανένας αύριο το πρωί να μου πει εμένα να βάλω το παιδί μου μέσα. Θα δώσω το λόγο με βάση αυτά τα χαρτιά. Όσο, επειδή ανακατεύεται κάποια ιδιωτική εταιρεία και το έχουμε κάνει εδώ Παπατζηλίκη, και θα σας πω για ποιο λόγο, τη μία απαντάει έτσι. Την άλλη στέλνει ένα χαρτί που δεν ξέρουμε σε ποιον απευθύνεται. Την άλλη στέλνει ένα χαρτί στον κύριο Δήμαρχο, μετά τη στατική επάρκεια. Στέλνει ένα χαρτί στον κύριο Θεοδόρου που του λέει όλα αυτά και σας τα διάβασα στην αρχή. Που του λέει εμείς δεν ξέρουμε με τους σοβάδες, εν πάση περιπτώσει αυτό, αλλά αν δεν γίνουν οι μελέτες αυτό. Και έρχεστε και μας λέτε, γκρεμίσαμε τους σοβάδες, έχουν τα παιδιά μέσα. Και βάλαμε τους γονείς να προβληματίζονται αυτή τη στιγμή και τους καθηγητές τους ίδιους γιατί έχουμε κανένα δικαίωμα να τους φέρουμε σε αυτό το δίλημα. Σας είπα στην αρχή ότι έστω και ένα παιδί και ένας καθηγητής να μην θέλει να μπει μέσα γιατί δεν αισθάνεται ασφαλής, δεν μπορείτε να τον βάλετε μέσα. Αυτά. Τίποτα άλλο. Ο κύριος Χαραγιώτος έχει το λόγο και μετά ο κύριος Μαμούρας. Μετά ο κύριος
Καθηγητριάκου και κύριο Ζανή. Αφού πήρα τον λόγο μετά το. Το φίλο μου τον Κώστα τον Περαμένα από το εξή. Πρώτα-πρώτα θα καλέσω και δεν το λέω εν είδη σχολείου, το ζητάω σαν πράξη ουσίας από τους γονείς, τουλάχιστον τους παρισταμένους, να δουν τα έχουν τα ηλεκτρονικά μέσα, το βίντεο από την προηγούμενη συνεδρίαση και θα δουν αν κάποιες από τις αμφιβολίες τους μπορούν να λυθούν ή όχι. Θα δουν τη στάση του καθενός και σταματώ εδώ. Γι' αυτό το λόγο. Στο συγκεκριμένο θέμα. Ο κύριος Φιλιώτος, για το ερώτημα του ουσιώδης που έθεσε ο κύριος Τσανής, εάν τελικά με αυτές τις επισημάνσεις, την ανάγκη για να γίνουν κάποιες επισκευές, είναι ερώτημα όλων ημών στο Δημοτικό Συμβούλιο που τέθηκε την προηγούμενη φορά, εάν τελικά το κτίριο είναι ασφαλές. Και ναι, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη από τον κύριο Λιώτη. Ζητήθηκε από τον ίδιο να μας πει αν καθυστερήσουν αυτές οι επισκευές να ξεκινήσουν, γιατί υπάρχει μια γραφειοκρατία που πολλές φορές δεν μπορεί να την προσπεράσουν. Ναι, ακόμη και αν πάει για τη νέα χρονιά, ήταν η απάντησή του, θα τη δείτε όσοι θα μπείτε μέσα, ναι, το κτίριο, ξανά το λέω, είναι ασφαλές. Έχουμε ένα όμως να πω και κάτι άλλο σε εμάς. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αμφιβολία, αμφισβήτηση. Σε ποιον? Ζητήθηκε από τον κύριο Λιόντο, εδώ από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη φορά, και απορώ γιατί λέτε σε ποιον απευθύνεται. Ζητήθηκε να μας αποσταλεί ένα έγγραφο που θα βεβαίωνε όλα αυτά τα οποία προφορικά μας είπε. Και βεβαίως το να βάλει την υπογραφή του ένας καταξιωμένος επαγγελματίας του χώρου, φυσικά και αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ξέρει τι υπογράφει. Μην περνάμε έξω ένα μήνυμα ότι μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει το άλλο. Θα γίνει η επισκευή όταν δοθεί η δυνατότητα από το Δήμο. Εάν αυτές οι 500.000 σημαίνει ότι θα κοστίσουν περισσότερα χρήματα, είναι υποχρέωση του Δήμου να πάρει και να δώσει αυτά τα χρήματα. Καλώς έχει το Ταμείο και θα το καλύψει. Αλλά από εκεί και ύστερα πρέπει τα παιδιά να μπουν μέσα, το σχολείο να αφήσει στην κανονικότητα, γιατί πέρα από τη σκέψη που μπορεί να έχουν. Σήμερα σε αυτή την αίθουσα που είμαστε εμείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, η αίθουσα που γίνονται τα Δημοτικά Συμβούλια, κάποια στιγμή από έναν άλλο μηχανικό έγινε έτοιμα, έγιναν μελέτες, υπήρξαν ενισχύσεις και σήμερα αυτός ο χώρος του Δημαρχείου, ο οποίος είχε ξεκινωθεί κάποια στιγμή στο παρελθόν, συνεδριάζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Δηλαδή εμείς εδώ μέσα πρέπει και εγώ να ζητήσω και να μου φέρει κάποιος με βεβαίωση για να μπω, εάν τότε καλώς έγιναν. Κι αν μου δώσουν και τέτοια βεβαίωση που θα υπογράφω ότι είναι καλό το κτίριο και ότι όλα έχουν γίνει νόμιμα, πάλι εγώ θα δικαιολογούμε να έχω αμφιβολίες. Νομίζω ότι το ζήτημα είναι ξεκάθαρο. Τα παιδιά πρέπει να ξανάρθουν στην κανονικότητα και αν μη τι άλλο, πέραν από οτιδήποτε άλλο, άλλες σκέψεις που κάποιοι μπορεί να θέλουν να ξεκινήσει απόψε η προεκλογική περίοδος, ας ξεκινήσει αύριο το πρωί. Αφού προηγουμένως τα παιδιά θα μπουν μέσα και θα πρέπει να σκεφτούμε. Σε 20 δεύτερα έχω τελειώσει.
σε αυτή την πλατεία θα κατέβουν άνθρωποι οι οποίοι θα ζητήσουν από θέση ευθύνη να κατευθύνουν τις τύχες αυτού του τόπου. Καλώς και όποιος ψηφιστεί αυτός θα το κάνει. Κάποτε ήταν ο κ. Χατζηκυριάκος, σήμερα ο κ. Σεσελίδη, αύριο δεν ξέρω ποιος. Αλλά δεν μπορεί υπογραφές και ανθρώπους σοβαρούς να πηγαίνουν να τους χρησιμοποιούν κατά το πουλ. Στο κάτω-κάτω της γραφής, εάν υπάρχουν σοβαρές αποδείξεις και ενδείξεις ότι αυτός ο κύριος που ήρθε εδώ και μπορεί να μας είπε τόσο δά που δεν ισχύει, ας πάρουν και ας ζητήσουν να κινηθούν σαν δημοτικό συμβούλιο εναντίον του. Εάν αυτά που είπε είναι σωστά, είναι όλα αυτά εδώ πλέον λαϊκισμοί χειρίσκου είδους. Σε παρακαλώ λοιπόν. Το λόγο είναι ο κύριος Μαγκούρας, σαν μηχανικός, να μας πει πιο ουσιαστικά πράγματα επί του ΕΚΑ. Θα είναι απλώς σύμβουλος, κύριε Γερμανίδη. Θα ήταν γιατί το μηχανικό ξεχάσετε. Τεχνικό κύριε. Κύριε συνάδελφοι, νομίζω ότι έχουμε πάρει λίγο στραβό δρόμο. Νομίζω ότι ξεστρατίζουμε λίγο το θέμα, αλλά από ό,τι μπόρεσα να καταλάβω, η αντιπαράθεση είναι ουσιαστικά εάν έχει κύρος ένα ιδιωτικό χαρτί και αν είναι ένα δημόσιο. Ας τα ξεχάσουμε λίγο και ας πάμε στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα, είτε το χαρτί μας το δώσει η δημόσια υπηρεσία, είτε ο ιδιώτης, δεν αλλάζει. Είναι αυτή. Είναι αυτή. Το ερώτημα, πίσω από αυτά, λέμε γιατί δεν του δίνει η δημόσια υπηρεσία, διαφαίνεται ουσιαστικά η αποφυγή ευθύνη. Τι λέμε δηλαδή, τι λέμε, κι εγώ αν θέλετε, κι εγώ ήδη, ότι λέμε ναι, να αρχίσει το σχολείο και να μπει μέσα. Και να αύριο γίνει κάτι και γίνει μια ζημιά, επειδή τέθηκε το θέμα για τους οποιοδήποτε άλλο που δεν έχει γίνει συζήτηση, έγινε ζημιά. Εδώ έχει γίνει το θέμα. Τι γίνεται. Αν μας κυνηγήσουν, λέει ένα στο νου του, 300-500 γονείς με μηνύσεις, τι θα κάνουμε. Πώς θα κρυφτούμε, πώς θα καλυφθούμε. Το ερώτημα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν δίδεται ότι ξέρεις. Ναι, ναι, είναι η ανάγκη να μάθει ο κόσμος ότι αυτό είναι ασφαλές. Να εξηγήσουμε όμως τον ακριβή όρο του ασφαλούς. Του ασφαλούς. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω από αυτό. Αν έχετε την καλοσύνη μου, ακούτε. Λοιπόν, η στατική επάρκεια που λέμε, ή ανεπάρκεια, δεν σημαίνει αυτόματα και επικινδυνότητα. Δεν σημαίνει ότι θα πέσει αυτό. Η στατική επάρκεια, θα σας εξηγήσω, είναι άλλο πράγμα. Η στατική ανεπάρκεια, θέλετε σήμερα, πού αναφέρει. Αναφέρεται ότι με τον παλιό κανονισμό άντεχε, θα το πω, μην πάρετε τα λόγια μου 100%, ένα παράδειγμα, ότι αντέχει 6 ρίχτερ, ενώ σήμερα η απέτηση είναι 7. Άρα αν κάνει 6,1, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτή είναι η ανεπάρκεια. Δεν είναι τίποτα άλλο. Τότε υπήρχε ένας κανονισμός. Θέλετε οι γνώσεις τότε. Θέλετε το οικονομικό επίπεδο των χωρών, γιατί να ξέρετε ότι οι αυστηροί κανονισμοί ουσιαστικά τους έχουν τα πιο πλούσια κράτη. Γιατί τα φτωχά κράτη, όταν ξεκινούν, κάνουν έναν κανονισμό για να τον πληρώσουν. Αν υπήρχε η απέτηση το 60 και το 55-57 που έγινε ο κανονισμός, αυτές οι απαιτήσεις ο κόσμος δεν μπορούσε να τον πληρώσει. Άρα οι κανονισμοί βαδίζουν ταυτόχρονα με την οικονομική δυνατότητα μιας χώρας, αλλά και με την γνώση που υπάρχει τόσο. Και αν θέλετε, με την υπευθυνότητα των πολιτικών, οι οποίοι δεν λαϊκίζουν. Αν οι πολιτικοί μας δεν λαϊκίζουν, θα έχουμε από παλιά κανονισμούς καλούς. Αλλά λέει, άστος θα στριμωχτούν εκεί πέρα και δεν μας νοιάζει. Ενώ στην Αμερική οι κανονισμοί ήταν πολύ καλύτεροι. Θα μπορούσαμε να πάρουμε εκείνους τους κανονισμούς. Δεν έχει σημασία. Θέλω να επαναλάβω και άλλο στατική επάρκεια. Είναι σαν να λέμε σε έναν άνθρωπο ότι ξέρεις, μέχρι χτες μπορείς να μπαίνεις στο Δημαρχείο χωρίς γραβάτα και με παπούτσα 50 ευρώ. Η άλλη απέτηση είναι ότι δεν μπορείς να μπαίνεις. Πρέπει να έχεις γραβάτα, να έχεις καλύτερο κουστούμ και καλύτερα παπούτσια. Αυτή είναι ουσιαστικά η διαφορά. Και εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε. Το κτίριο είναι αυτό που είναι. Εάν δεν παρουσιαζόταν το πρόβλημα, θα καθόμασταν ήσυχοι. Όπως καθόμαστε ήσυχοι σε όλα τα σπίτια που έχουν γίνει πριν από το 85. Εντάξει, λόγω σεισμού, τουλάχιστον εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι, από μόνοι μας αυξήσαμε τον συντελεστή γιατί τον γνωρίσαμε και είδαμε τι ήταν. Και οι παλιοί συντελεστοί δεν μας κάλυπταν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει γίνει παντού. Έτσι, έγινε παντού. Άρα πρέπει τουλάχιστον πριν από το 80, πριν από το σεισμό στον Αντιρό, όλα τα κτίρια είναι της ίδιας κατηγορίας. Δεν είδα κανέναν να ανησυχεί για το σπίτι του. Θα πεις εκεί είναι το δικό του σπίτι. Έχει την ευθύνη αυτός.
δίνουν συμβόλαιο κύριοι συνάδελφοι, ένας μηχανικός πάει και μετράει κάτι και πάνω σε αυτό, στην υπογραφή του, πατάνε όλοι. Συμβολιογράφη, εφορία, το κράτος, τα πάντα. Πατάνε μόνο στον πρώτο. Ο πρώτος που βάζει την υπογραφή του, όλοι εκεί πατάνε. Ο συμβολιογράφος, άμα γίνει τίποτα, θα είναι ο μηχανικός. Το κράτος, άμα έχει δεν πάει φόρος, ο μηχανικός το μέτρησε. Αν ξέχασες κάτι να βάλεις ένα καγιάτι, θα πάξουν το μηχανικό ότι έκανες παρανομία. Δεν το έκανες. Άρα η ουσιαστική υπογραφή είναι αυτό που βάζει την πρώτη υπογραφή. Τώρα, αν θέλουμε να έχουμε δημόσια υπογραφή, να το απαιτήσουμε. Εάν μας αρκεί η ιδιωτική υπογραφή, να το απαιτήσουμε. Στην ουσία, η υπογραφή του ιδιώτη είναι πολύ πιο ισχυρή, στην ουσία, από ενός δημοσίου. Γιατί οι ιδιώτες, παντού στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχουν πολύ καλύτερη τεχνογνωσία από ό,τι έχει το δημόσιο. Γιατί το δημόσιο ασχολείται πάρα πολύ με τα διοικητικά και δεν αδειάζεται, προλαβαίνει να ασχοληθεί με τα ειδικά θέματα. Και αν θέλετε να ξέρετε, η ίδια η NASA έχει την όποια τεχνογνωσία, αλλά τις δουλειές και τις μελέτες κάνουν ιδιωτικές εταιρείες. Η NASA, αν της πείτε, φτιάξει ένα πύραυλο, δεν ξέρει να το φτιάξει. Θα τον αναθέσει στους ιδιώτες. Το ίδιο κάνουν όλοι. Και έτσι πρέπει να λειτουργεί ένα σωστό κράτος. Γιατί εκεί υπάρχει γνώση και τεχνογνωσία. Τώρα, άκουσα μια παρένθεση, άκουσα τον κύριο Λυκιάρχη να ζητάει σήμερα συνεργασία για να πάνε τα παιδιά μέσα και να λειτουργήσουν στο σχολείο. Θα το κάνουμε. Ο ίδιος όμως, και το λέω με παράπονο, δεν είχε καμία διάθεση συνεργασίας και ο κύριος Γρηγορόπουλος θα πάει εδώ, όταν πήγα ως δημοτικός σύμβουλος και ως μηχανικός να δω τι έγινε. Ή ο ίδιος φοβήθηκε ή κάποιοι τον φόβησαν, να μην μου δείξει. Απείλησα ότι θα βγω στις εφημερίδες και θα το κάνω δούκινο, ότι έκανε αυτό και αυτό, για να με αφήσει να δω ότι τους πεσμένους σοβαρά. Αν είχε γίνει μια καλύτερη διαχείριση, δεν θα φτάναμε εδώ. Πεσμένοι σοβαρά ήταν. Σιγά, αδελφέ, κάτι έγινε. Κάθε μέρα βλέπουμε αυτό το φαινόμενο. Είναι ευχή έργο που δεν χτύπησαν παιδιά. Αν το χτύπηκαν, θα το σκόπουν. Σίγουρα. Αν τα χτύπηκαν οι σοβαρά. Όχι το πτύχιο να πες. Εντάξει, δεν έχει κάτι σχέση με την στατικότητα. Αυτό είναι ένα ατύχημα που γίνεται και στα ταβάνια των σπιτιών μας και των σπιτιών των άλλων. Έχουμε δει τα βάλια που έχουν πέσει. Έχουν χτυπήσει κόσμο. Άρα, εάν θέλουμε να καλυφθούμε πίσω από μια δημόσια υπηρεσία για να μην έχουμε ευθύνες, πρέπει να πάρουμε ένα χαρτί από δημόσια υπηρεσία. Λογικό το έτοιμο. Λογικό το έτοιμο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι το Συμβούλιο είναι αναρμόδιο. Να πούμε στην ουσία, ξέρετε κάτι, τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν και θα πρέπει να την πάρουν οι γονείς. Γιατί αυτούς δεν θα τους κυνηγήσει κανένας. Όχι ότι απευθύνομαι τις ευθύνες μου. Αλλά πες ότι εγώ δεν είμαι ο μηχανικός. Και εγώ όπως είμαι ο Τζουμάν. Τι θα ήξερα να πω. Είτε ναι πω, είτε να σου πω, ξέρετε, αυτός έτσι είναι. Έτσι λέω κι εγώ. Αλλά εκεί που θα πάρουν τα παιδιά τους είναι οι γονείς. Αν αυτά που είπαμε θεωρούν ότι μπορούν να μπουν τα παιδιά, και εγώ θεωρώ ότι μπορούν να μπουν τα παιδιά. Απλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το κτίριο αυτό έχει μια αντίσταση α. Σήμερα ζητάμε 2α, 3α. Δεν την έχει. Τι θα κάνουμε. Με αυτή τη λογική πρέπει να κερδίσουμε όλα τα κτίρια της χώρας. Όλα τα σχολεία. Όλα τα γυμνάσια, όλα τα δημόσια κτίρια, όλα τα ιδιωτικά κτίρια πριν από 80, από το 85, τα σπίτια μας που έγιναν πριν από 85. Όλα. Πρέπει να κάνουμε. Είναι ένα δύσκολο. Όμως εκείνοι οι οποίοι αγαπάνε τα παιδιά τους και οι οποίοι σε κανένας δεν πρόκειται το σπίτι, που είναι οι πρώτοι στα γονεί. Οι οποίοι όμως προς τιμήν τους, από ό,τι μας αναφέρθηκε, είπαν να μπουν τα παιδιά. Και είχαν τη σωστή, αν θέλετε, διέστηση. Και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Επομένως, εάν κάποιος φοβάται τις ευθύνες και τις ποινήσεις, μπορεί να πει ξέρεις εγώ δεν ξέρω. Τα έγγραφα όμως αυτά που μας είπαν αρκούν. Δεν χρειάζεται καμιά στον Δημοτικό Συμβούλιο. Αρκούν αυτά τα πράγματα. Και δεν χρειάζεται να φέρουμε σε διλήμματα συντηρησιακά και δικονομικά τους συμβούλους και τους πολίτες. Ευχαριστώ τον κύριο Μαμούρα. Θα παρακαλούσα τους αδέρφους που θα ξαναμιλήσουν να μιλάμε τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, ο κύριος Κατσικυριάκος, ο κύριος. Κύριε Τσανής. Και εγώ θέλω να πω. Ο προβληματικός που έχω εγώ είναι ο εξής.
Υπάρχει ένας προβληματισμός και είναι ο εξής. Δημιουργήθηκε η παρεμπόση του το σχολείο. Λέγαμε ότι κάνατε και το κλείσατε. Καλά κάνατε και το κλείσατε. Λειτουργήσε το σχολείο όπως λειτουργήσε. Με προσωρινό τρόπο, αλλά λειτουργεί το σχολείο. Με δυσκολίες λειτουργεί το σχολείο. Το εκπαιδευτικό έργο παρέχεται το ίδιο. Τώρα αν χρειάζεται να μεταβληθεί ο καθηγητής από την Ψηλόπολη στο Μαρμαρό, είναι τρία λεπτά. Τι πέφτει. Δεν λάθο που κιόλας, δεν κάνει άλλο ο καθηγητής. Τα υπάρχουν και φορές που δεν μπορούμε να κάνουμε μια άρμαση ζωή μας, τι να κάνουμε. Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Ναι, υπάρχουν. Νίκο, έχουν δημιουργηθεί. Διοικητικά, ναι. Ζωή. Όχι διοικητικά. Και στην εκπαίδευση, στην... στις παραδείγματες. Δημιουργήθηκε ο πανικός, έτσι, και από τη διαχείριση του θέματος όμως ήταν και ο κόσμος έξω. Εγώ σας είπα τι μένει να χαρθεί. Με γκρεμισμένα κουβάρια, δηλαδή γκρεμίσα τους σοφάδες και σε πετάξε τα μάσα, λέει τον κόσμο από μέσα. Αυτό λέω. Συγχρονική. Αυτό λέω. Εγώ πήγαινε πάρα πολύ, μεγάλες αμφιβολίες από τους έξω. Αν μου λέει ότι το κάνω μηχανική, τουλάχιστον αυτά που κρεμίσατε, επισκευαστήκατε. Έχουν λεφτεί να δούμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αυτά δεν μπορούν να επισκευαστούν άμεσα. Θα δώσουμε τζάμπα λεφτά. Ναι. Θα δώσουμε τζάμπα λεφτά, αυτό είναι. Αυτό. Γιατί θα περιμένουμε την ενίσχυση, θα ξαναγκρεμιστούν αυτά για να γίνει ενίσχυση. Δεν μπορεί να γίνει ενίσχυση χωρίς. Δεν έχει νόημα. Αυτό είναι. Αυτό θα αποκυμνωθεί τελείως το κτίριο. Γι' αυτό είναι και είναι ένα θέμα τι θα κάνουμε με το κτίριο. Δεν έχουμε πάρει καμιά απόφαση. Δεν το βοηθούμε και εμείς. Και φτάσαμε σε αυτό το σύμπερο τώρα. Φτάσαμε τη διαγή. Και καλή διάρκεια. Να βάλαμε εμείς τα παιδιά μας. Σε αυτό που είπε ο κύριος Καρνάς, ας πούμε, να βάλει το παιδί να δει. Δεν το παιδί. Και σας βάλετε τη σχολή. Όπως διαχειριστήκα, το θέλω να το φτάσαμε. Δεν ξέρω. Θα συντησούμε από το δημόσιο εκκλησία το έγγραφο. Σαφώς. Τι να αλλάξει. Στην ουσία δεν αλλά εδώ. Και αυτό να παθαίνει στον κόσμο τώρα που το θεωρώ να μην πει. Τι γνώσεις του λες. Υπήρχε έγγραφο. Να σου πω κάτι. Υπήρχε έγγραφο. Για να το κλείσω. Μέχρι τώρα. Και να μην κάνει τον δρόμο σας που δεν μιλήσατε. Εγώ έχω αμφιβολία να το στηρίξω. Δηλαδή, μέχρι να εγώ το ψηφίσω αυτό το θέμα, είναι απλά να εξεταστεί. Δεν μπορώ να πω θετικά, ναι, με όλη αυτή τη διαχείριση και αυτή την εικόνα από ό,τι μεταφέρει τον κόσμο. Για μένα το σχολείο λειτουργεί. Υπάρχουν πολλά σχολεία ακόμα προβλήματα. Ευχαριστούμε κύριε Σαμί. Ευχαριστώ. Να μην είναι διαχείριση. Ο κύριο Παπαδό και μετά ο κύριο Καλάση. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, την κατάκτηση. Το ερώτημα και το ένα θέμα που είναι ότι εκείνο που μπορούμε να πούμε στους γονείς και στα παιδιά είναι ότι το κτίριο όπως ήταν μέχρι τώρα έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτό μπορούμε να πούμε. Αν τότε είχαν το θάρρος να μπουν, ας μπουν. Αν δεν έχουν το θάρρος, πάλι δεν μπορούμε να τα πιάσουμε από αυτήν. Και αυτοί θα δώσουν για τη λύση. Το κτίριο όπως ήταν, εξακολουθεί να είναι. Έτσι. Δεν κινδυνεύει να πέσει αύριο. Με τους σεισμούς, ένας θεός ξέρει. Ο κύριος Καραλάς έχει λόγο. Ο κύριος Καραλάς έχει λόγο. Για να κλείσουμε το θέμα. Εγώ επιμένω ότι η καθήλυνα αρμόδια είναι οι κτηριακές υποδομές που πρέπει να υπογράψουν και να στείλουν και απορώ γιατί δεν το έχει στείλει. Ενώ κάνουν αυτοψία. Έχει περάσει και δίμηνο αυτό. Δεύτερον, θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση στην κυρία Δάμου. Κυρία Δάμου, εσείς είστε τεχνική υπηρεσία. Στείλατε ένα χαρτί. Σήμερα το ανακαλείτε αυτό το χαρτί με αυτά που ακούτε. Όχι, σήμερα μπορείτε να πείτε σαν τεχνική υπηρεσία ότι δεν υφίσταται πρόβλημα για να μπουν τα παιδιά μέσα. Ερώτημα. Εμείς ξέρετε ότι δεν έχουμε τα μέσα και φαντάζομαι ότι αν δεν έχετε εσείς τα μέσα, σαν μηχανική εκεί, τεχνική υπηρεσία, να βγάλετε συμπέρασμα, τότε γιατί ζητάμε από άλλους. Δύο. Ερώτημα βασικό ήταν αυτό. Μισό λεπτό λίγο, δεν σας πιέζω. Καταλάβατε. Εγώ συμφωνώ με το χαρτί που στείλατε και πολύ καλά πράξατε. Η απορία μου παραμένει γιατί οι κτηριακές υποδομές δεν στέλνουν απάντηση με βάση τη στατική επάρκεια που είχαν.
Τρίτο, επιμένω ότι το μπαλάκι δεν μπορεί να το πετάξουμε στους γονείς αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορεί κανένα σύλλογο να πάρει αύριο απόφαση και να πει τα παιδιά μπείτε μέσα ή τους διδασκάλους. Αν έστω και ένας αντιδράει, δεν μπορείτε να το βάλετε μέσα με αυτή τη διαχείριση. Και επιμένω, και επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα που τα αφήσαμε έτσι λίγο. Είχε γίνει μια άτυπη επιτροπή για να αποφασίσει πού θα πάνε τα παιδιά για να μπορέσουμε να τα μαζέψουμε. Τι έγινε αυτή, κύριε Δήμαρχε, μια απάντηση. Σας έστειλε κάποια γνωμοδότηση. Η άτυπη επιτροπή. Ναι, αυτή η άτυπη επιτροπή που είχαν έρθει εκεί με ένα τσούκο και καθυστερούσαν. Δεν πρέπει να πάρουμε μια απάντηση. Όχι, όχι, μιλάω για αυτή που συστήσατε. Για να μας πει, γιατί κάπου αποσιωπήθηκε το θέμα του ΕΠΑΛ, αν μπορούσαν να πάνε εκεί τα αυτά, αλλά απάντηση δεν έχουμε. Εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορούμε να φέρουμε σε τέτοιο δίλημα και εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε εμείς σήμερα να πάρουμε απόφαση. Το καταλάβατε. Είναι σοβαρό το θέμα και μην πέσουν ούτε οι γονείς να τσιμπήσουν σε αυτό το θέμα. Δεν μπορούν οι ίδιοι να είναι σε αυτό το δίλημα. Έστω και ένας να αντιδράει, δεν μπορούμε να το βάλουμε μέσα. Κώστα, να σου πω κάτι. Καμία δημόσια υπηρεσία δεν θα έχει αυτή την υπογράψη. Δεν θα υπογράψει αυτό που λες. Καμία δημόσια υπηρεσία δεν θα το υπογράψει. Είναι δύο ώρες και αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα έντονο προβληματισμό και αυτή τη στιγμή είναι τα παιδιά. Σε αυτό το σχολείο πέρασαν και τα παιδιά τα δικά μου και πολλών παιδιά μέσα εκεί πέρα μέσα και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θέλουμε περισσότερο την ασφάλεια. Θέλω επίσης να αναφέρω ότι έχουμε ένα κτίριο του 1975. Τι στατικά μπορεί να έχει ένα κτίριο του 1975 όταν αυτά τα στατικά μεταβλήθηκαν το 1980 και το 1985 όπως είπε ο κ. Κόμπορας. Έγιναν πάρα πολλές ενέργειες. Με τον κίνδυνο, με τον προβληματισμό των παιδιών, ενδεχομένως κάναμε και λάθη. Βιαστήκαμε. Είδαμε άλλα πράγματα. Είδαμε εκείνα. Σήμερα όμως έχουμε ορισμένα θέματα τα οποία πρέπει να αποφασίσουμε και να πάρουμε απόφαση. Ποια είναι αυτά. Διαφορετικά είναι σοβαρότερο και μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχουμε μια τάξη που είναι πανελλήνιες. Έχουμε ένα σχολείο που είναι εξεταστικό κέντρο. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο βεβαιώσεις μηχανικών που αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο η κοινωνική στα παιδιά. Έχουμε μία συνέντευξη που έγινε στο σχολείο μέσα με τους συλλόγους των καθηγητών, των μαθητών και του σύλλογου νέων και με γονείς και άλλους που ήταν παρεμπερικαστοί. Έχουμε μία ισχύ από την Δευτεροβάθμια. Άρα σήμερα από τη δική μας πλευρά και εγώ εισηγούμε ότι τα παιδιά πρέπει να βγουν μέσα. Αυτή είναι η ισχύ στην οποία κάνω αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι προγραμμένο να το βάλω στη συμφωνία. Όποιος δεν μπορεί να ψηφίσει, όποιος δεν θα ψηφίσει. Ο κύριος Μακρύς. Με την εισήγηση του Δημάρχου. Να μπουν τα παιδιά μέσα. Να υπαρατολογήσει του Λίγη. Ο κύριος Κροκέτης, ναι. Ο κύριος Καρατζής. Ο κύριος Δαρακόλης. Η κύριος Αφράτων, ναι. Ο κύριος Κύριος, ναι. Ο κύριος Γιάννης, ναι. Ο κύριος Μακρύς, ναι. Ο κύριος Ζωνάς, ναι. Ο κύριος Μαμπάς. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα μου επιτρέψετε να απόσχω, γιατί επειδή έχω την ιδιότητα του μηχανικού, αν αύριο γίνει κάτι θα μου πούνε ότι δεν ξέρω, αλλά εσύ δεν ξέρετε. Θα μου επιτρέψετε. Όχι, αν ήμουν απλώς, δεν είχα την ιδιότητα, θα ψήφιζα ναι. Ή αν δεν είχα αυτή την ιδιότητα, θα ψήφιζα ναι. Ο κύριος Καραγιώτος. Ναι, και εσύ αυτό που είπε σε ευθύνη. Ο κύριος Όπλος. Ο κύριος Νοπολίτης. Ο κύριος Κατσικυριάκος. Ευκό, απέχω αυτή τη συμφωνία, δεν το έχεις. Ο κύριος Τσανής. Έτσι δεν φορά. Ο κύριος Κραλάς. Απέχω. Απέχεις. Ο κύριος Τσόγκας Σάμας. Κατά. Κατά. Καλώς παρόν. Ναι. Κατά πλειοψηφία το θέμα περνάει. Τι σημαίνει αυτό, δεν μας είπατε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή αύριο το πρωί ότι χρειάζεται να πάμε τα παιδιά μέσα. Αυτό που λέει εσύ, για το πόσο χρόνο. Θα πάλι απουσία το παιδί μου, άνθρωποι.